1-2. Α, παίζει αυτό, παίζει αυτό. Εντάξει, καλά είμαστε. Μπήκαμε με το δεξί στη νέα εβδομάδα. 1-2, τεστάκι στο μικρόφωνο και το βρήκαμε λίγο έτσι. Ζεύς, καινούριο μικρόφωνο. Όχι, το ίδιο μικρόφωνο. Με φέρει καινούριο. Πώς λέγεται αυτό, γερανός, πώς βάση. Looping αλφα, διέλευση, πας, Ζεύς. Δεν μ' αρέσει και ιδιαίτερα τώρα που το βλέπω εδώ. Πρέπει να το κρατάω, πρέπει να το κουνάω. Τι να κάνεις, εντάξει, όμως, αφού έχουμε μικρόφωνο και είμαστε σόι και μπορούμε και βγαίνουμε στον αγέρα. Αυτό είναι. 1-2. Από το 1-2 πάμε 4-0. 4-0. 1-2. Παραμιλάς, τι έγινε. Δεν μου λες αυτός ο Πάκο Ερέρα, ο Πάκο Ραμπάνα ήρθε Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, δεν είδα δηλώσεις. Μήπως λέω εγώ πήγαινε εκεί στα Σπάτα στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Πάρε την πρώτη τύση με την Ryanair, την φτηνή. Αρχίσαμε. Χωρίς μαλίτσες, να πας εκεί στη Θέλτα. Ο καλύτερος προπονητής τώρα ξαφνικά έγινε. Όχι, εντάξει, όταν ξεκίνησε την πρωτάθλημα. Άμα είναι φιλικό, όπως το λένε, χάνει με ένα 0. Δεν χάνει με 4. Αφού είναι να παίξει φιλικό και έφαγε 4 αυτό. Άρα απέδειξε ο Άρης ότι δεν ήταν φιλικό χθες. Απέδειξε ότι είναι μόνο μάνατζερ, όπως έλεγα, και δεν είναι προπονητής. Άρα θετικότητα. Εκείνο το πάσα, μας αρέσει τόσο πολύ. Πάρ' το σπίτι σου για γαμπρό, πάρ' το για χυμπρό, πάρ' το για μπάτλερ. Δεν παίζει άμυνα, επίδυση. Ποιος είναι, έχεις γίνει ο Πέλκας του Άργη, γίνει αυτός ο μπάσα. Κάτσε να πούμε μια καλημέρα στον κόσμο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλά κουράγια, καλά κρασά. Εντάξει, τώρα ξεκινάμε. Μπήκε δυναμικά εδώ, Στέφανος. Τα χείλη το να σε βγάλω. Τα έχει μαζεμένα, τα έχει μαζεμένα. Εντάξει, εγώ περίμενα ότι θα μου πεις πες λίγο εδώ ημερομηνίες, πες λίγο. Πάμε λίγο αλμανάκ. Καζαμία, ζώδια. Τα πάντα θα έχει σημερινή εκπομπή. Έλα, από την Μπαχαλάδης, ξυπνάτε. Κάτσε, δύσκολα είναι βαρύ, βαρύ, βαρύ το στρώμα. Έχουμε και καλό καιρό, έχουμε και ζέστη, έχουμε και κουνούπια ακόμη. Σε μένα θα πεις κουμπαλούσα τραπέζια για έξω χθες. Είχε, καθίσανε ο κόσμος έξω να το δει το παιχνίδι. Γέμισαν. Ο Άγιος Άρης, πώς λέγανε. Ο Άγιος Άρης. Πώς λέγανε για τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, τόσο καιρό. Είχε μήπως και αρκετά. Καθόλου είχε παραπάνω εισπράξεις από ΠΑΟΚ. Σοβαρά. Να τα, κυρίες και κύριοι, τα πρώτα στατιστικά. Είχε βοηθήσει το πιο μπροστά το Ρεάλ Μπάρτσα. Πέντε και τέταρτο είναι αυτό το μάτς. Μια χαρά, έκατσε ο κόσμος να το δει. Ωραία στατιστικά στοιχεία. Πόσα εισιτήρια έκοψες μετά το ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη οπαδική εκδρομή, μετά το πόσα πρωταθλήματα έχουμε. Τώρα το ποιος μαζεύει τον περισσότερο κόσμο στα καφενεία και στις καφετερίες. Αυτό που έκανε σε Ρερά την επόμενη Κυριακή με τον Ολυμπιακό, όλοι μέσα θα κάτσουν. Εντάξει, με τον Ολυμπιακό θα είναι όμως και στο γήπεδο θα είναι κερτένα. Τώρα αυτό εμείς ξεχνάμε ότι είπε. Στο συνδρομητικό. Καλημερίζουμε την πρώτη γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό για αυτή την εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώστονα. Στέφανε, Ρεάλ 5 έφαγε. Έλα, αγάπη μου, καλώστονα. Ήξερα ότι είσαι το πρώτο τηλεφώνημα, ήξερα ότι θα έλεγα. Είμαι χαβάλι και στοίχημα ότι θα είσαι εσύ. 1-0-5. Αλλά γουστάρω να είσαι εσύ. Το κέρδισε. Αλλά γουστάρω να είσαι εσύ. Αλήθεια σου λέω. Εντάξει, κοίταξε, πιστεύω ότι πρέπει να τον κρατήσετε τον προπονητή. Να κρατήσει και εσύ το Ρασβάν, άμα κρατήσω αυτό. Θα τον κρατήσω το Ρασβάν. Εγώ δεν έχω πρόβλημα από το Ρασβάν. Θα έχεις. Ακόμα. Θα έχεις. Αν δεν πάρουμε, θα έχω, ναι. Πάντως, όχι, δεν θα έχεις ακόμα. Πολλούς Αριανούς που είδα χθες, αγανακτισμένοι με τον Ερέρα για αυτά που έκανε, λέει, στην άμυνα, για το σύστημα που κατέβασε πρώτη φορά. Εγώ είδα λίγο... Από το πρώτο ήταν μακριά η οθόνη. Έκλεινα τα μάτια μου, ξέρεις. Το δείχνει, αλλά έβαζε τα χέρια μπροστά. Δεν ήταν τόσο μεγάλη διαφορά. Στο δεύτερο παίζανε μεγάλη παιδιά. Ναι, κανονικά. Εγώ όταν είδα την πρώτη φάση, έξι να κυνηγάνε τον ένα και να μην μπορούν να το φτάσουν. Και ποιον τώρα το πω, για κάτσε ρε φίλε, το Μπολτ κυνηγούσες, δεν μπορούσες να το φτάσεις. Ναι, πραγματικά πρέπει να έχει μια αγάπη με αυτόν τον μπάσα ο Ερέρα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή, ξέρω τώρα, πες. Αν τιμωρεί τον, πώς το λέγανε εκείνο με το αυτόν γκολ, αν τον τιμωρεί και δεν το βάζει, αν είναι αυτό το πρόβλημά του. Τι να τιμωρήσει, εδώ ο Δελιζής ήταν στην αποστολή και στο πάγκο και δεν τον έβαλε τώρα. Μιλάμε για ένα Δελιζής που ξεκίνησε τα δύο πρώτα μάτς και ήταν κέρβερος. Και κάτι έγινε τώρα εκεί. Από ιατρικό επιτελείο έχουμε πληροφόρηση ότι είναι καλά. Μπάμπη, αύριο σου έχω πρωτοσέλιδο. Ναι, τι? Ξεκουρδίστηκε το μπουζούκι. Α, καλό, μάλιστα. Ναι. Μην έχουμε τίποτα τώρα, τίποτα μυστήρια σήμερα εκεί πέρα. Όχι, βέβαια, δεν πιστεύω. Όχι, λες. Πιστεύω, είχαν και τα παιδιά την παρέλαση. Από αύριο βλέπω να μαζεύονται εκεί
οι μανάδες το δόνει, δεν βάζει το γιο μου, παίζει αυτός παραπάνω, θα έχουν προβλήματα. Θα έχουν προβλήματα. Οπα. Τα βλέπω να έρχονται. Εγώ πιστεύω ότι τους έχει από ένα PlayStation 4 ο πρόεδρος στη θύρα μόλις μπουν στα αποδυτήρια. Καινούριο. Δώρο. Μπορεί. Πάφη, μας λείπει ο Πάφη, μας λείπει ο Τορόντο. Ναι. Λείπουνε... Κατερίνα, να ακούσω λείπουνε... πάθη να μην ξε... Έχει αποδεκατιστεί το λόγο επειδή λείπουνε μεγάλες προσωπικότητες. Πάθη έπιασε δουλειά στην Booking.com. Να ξέρεις, Booking διαχωρισμή στα ξενοδοχεία. Και σε περιμένω στο μπάσκετ. Μπάσκετ αναστηθώ κι εγώ. Ποιο είναι μπάσκετ, δεν το χορεύει. Έγινε, σε χαιρετούμε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, μας περίμενε. Λαγόρι μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης τι έγινε. Καλά όλα καλά, μόνο για ΠΑΟΚ σήμερα. Μόνο για ΠΑΟΚ σήμερα. Μόνο ΠΑΟΚ, μόνο Κλάους. Προγνωστικά, γκάλουπ, ψυχολογία, μόνο για ΠΑΟΚ. Για Άρη, τίποτα να μην πούμε, κάτσε. Καθόλου, όχι, τίποτα. Τίποτα, ε. Τίποτα, καθόλου, τίποτα. Αφού έπαιζε η χθες, για. Δεν με νοιάζει καν, και αύριο να παίζει και μεθαύριο. Και αύριο να παίζει και μεθαύριο. Σεβασμός, δεν θα πω τίποτα. Μάλιστα. Για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Προγνωστικά 0-4. Νομίζω και ο Στέφανος κάπως έτσι θα ήθελε να εξελιχθεί η εκπομπή. Μόνο για τον ΠΑΟΚ. Όχι 0-4, 4-0. 4-0, 4-0 σήμερα. Νομίζω θα παίζουν 10, νομίζω θα παίζουν 10, συγγνώμη. Αχα, εντάξει, εδώ. 4-0 λοιπόν σήμερα εύκολα τον Παναθηναϊκό προβλέπεις. Εύκολο, ναι, έτσι βούτυρο στο ψωμάτι. Έτσι, γηινός περίπατος και τέτοια, μάλιστα. Ωραία, δεν ξέρω. Γεια, έγινα. Κλείνω, μιλάμε. Τσάω, 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 τσάω. Τίποτα, μόνο πάω. Κρέα, να βγω κάτι. Εδώ, όπως μας λέει ο φίλος μας ο Ευθύμης, καλημέρα και καλή εβδομάδα, παιδες. Περιμένουμε ένα γωνιοδός, λέει, τις ειδήσεις σου, Στέφανου. Την προηγούμενη Δευτέρα ξεκίνησε με παρέτηση κοντζιά. Με τι θα ξεκινήσει αυτή τη Δευτέρα, άραγε. Λοιπόν, πάμε, ήθελα να πω. Buenos Aires, Sport Time. Πρωτοσέλιδα. Sport Day! Γιατί βγήκαν εφημερίδες. Ναι, ρε φίλε. Αφού χθες δεν δουλεύανε, ήταν αργία. Έτσι, λέω, έχει πρωτοσύλληδα. Σοπα, ρε. Tango 4-0, δεν λέει όλο για μας, λέει. Α, με είδες, πουλάει ο Άρης. Κανονικότητα, κροματικότητες έχει, θεματικότητες έχει. Πουλά, κάτσε όμως, περίμενα στο πω, ας ξεκινήσω. Μαρτυρία για κατσίφα. Οι αστυνομικοί μπούκαναν στο σπίτι του, χτύπησαν τη μητέρα του και εκείνος έφυγε στο βουνό. Μάλιστα. Δελγάτο, αυτό που μάθαμε είναι ότι δουλεύαν οι δημοσιογράφοι χθες. Και πότε είχαν αργία, μάλλον μήπως είχαν την Παρασκευή, είχαν την Παρασκευή. Το Σάββατο είχαν αργία. Και δεν βγήκαν τα φύλλα την Κυριακή. Όσο που μας διαφέρει βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Σημερινές είναι. Καλημέρα. Καλώς το να, καλώς το να. Αυτή τη βδομάδα πρωινός. Έτσι. Αυξάνουμε τις ακροματικότητες. Έχουμε το 100% της Γερμανίας. Βεβαίως. Βόηθα λίγο. Βεβαίως, βεβαίως. Εκεί ο καιρός καλός, εδώ αυτή τη στιγμή έχει ένα βαθμό. Να. Στα πλαϊνά του δρόμου έχει χιόνι. Ναι. Οπα. Εδώ για να σε στεναχωρήσω, έχει καμιά 16 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Ναι. Και εδώ από Τετάρτη, Πέμπτη μετά λέει θα φτάσει πάλι 18-19. Έχει μπερδευτεί το σύστημα. Δεν φεύγει, δεν φεύγει. Ναι, και εδώ θα ανεβεί. Καλά τα πάμε, καλά τα πάμε. Ναι. Από ό,τι κατάλαβα τώρα ο Άρης έχασε, αλλά δεν ξέρω πόσο. Τέσσερα φάγε. 4-0. Ναι. Την ΑΕΚ δεν παίζανε. Ναι. Και τώρα βλέπω πρωτοσέλιδο Θεσσαλονικιώτικης εφημερίδας γνωστής. Λέει ο Ερέρα, αναλαμβάνω την ευθύνη των επιλογών μου. Ξέρεις τι είναι αυτό. Μπράβο, ρε. Ναι, ξέρεις τι θα πει αυτό. Και επίσης, έχασε, ναι, και ο μόνος παίχτης που τρέχει για 5 είπε: δεν χρειάζονται δικαιολογίες. Σιώπης, άρα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Μόνο σιώπης γερμανικό. Είναι μου, νομίζω, ναι. Είναι. Οριστιάδα. Αλεξανδρούπολη, Οριστιάδα, Εύρω. Α, ναι. Κάπου εκεί. Τυχερό, νομίζω. Ναι, Ευρύτης είναι. Δεν το ήξερα. Στουτγκάρδη 4-0 έχασε. Τίποτα. Τι θα γίνει με αυτή τη Στουτγκάρδη. Να φύγουν όλοι. Αυτοί πάνε για πέσιμο πάνω. Ρε, γιατί έτσι είναι. Ρίξανε λεφτά οι Mercedes, Gomez τέτοια, κάνανε ομάδα να πούμε. Δόνης. Ναι, ναι, για το Γάλλο, τον Παρβάρ. Ναι. Ναι, πάει μπάγκεν του χρόνου. Παβάρ να πούμε. Με Παβάρ την ώρα. Δημάρ, Παβάρ. Και Τάσος Δόνης. Ναι, ρε, εσύ. Στουτγκάρδη. Ναι. Δεν ήρθε ακόμα από τον τραυματισμό. Αυτός έβαλε τον γκολ στο 60, έπαθε θλάσεις πριν τρεις αγωνιστικές, ναι. Τέσσερις και ακόμα δεν ήρθε. Έτσι. Δεν ξέρω αν δεν τον βάζει, δεν ξέρω. Άλλαξε και προπονητή αυτή. Α, κατάλαβα. Είναι καλά με τον Δόνη. Ναι. Τώρα ήρθε ένας Γερμανός, τώρα ονόματα δεν ξέρω. Θα πάρει τον Ερέρα. Ναι, σίγουρα. Ναι, μάλλον. Ο Δόνης πολύ γρήγορο. Πάω Παναθηναϊκός σήμερα. Ναι, στις 9.30. Πιο βράδυ δεν μπορούσα να το βάλω. Ναι.
Οπότε αύριο το πρωί τέτοια ώρα θα λέμε για το πρωτάθλημα. Μπορεί να έχουμε και κλάματα. Καρυπίδη, βρες λεφτά και πάνε φέρε με εκείνον τον προπονητή της Βιντεώνου, τον Νίκολιτς που τον ήθελε ο ΠΑΟ. Ναι. Εκείνον που παίζει τον 5-3-2 σφαίρα. Έγινε. Άντε να δουλέψουμε. Τσαο, τσαο. Γεια. Η μοναδική εκπομπή που μας κλείνουν οι ακροατές και θα τους κλείνουμε εμείς. Κάτσε λίγο ακόμα τα που έχουμε τόσο καιρό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Γείτονο σε Τριβάνι, σου έλα, γόρι μου, τι έγινε. Παλικάρε μου. Πρωινό. Βγάζει ο διπλάνο σου, Πολύ πόνο βγάζει ο διπλάνο σου. Άλλα, αλλά τα χείλη, το να σε βγω. Με θυμάται. Καλά, σε βγάζει. Τι παλιά. Τα λέγαμε. Πολλοί βιάζονται. Όλε οι ομάδε δεν είναι Λαμία, Λάρισα και Λιβαδιά. Τα δύσκολα αρχίσανε. Κοίταξε, τη Λιβαδιά και τη Λαμία πως ανεβαίνουνε. Τη είδα. Στο δεύτερο γύρο ξεσπιδάσε. Πού? Πιο κάτω και από την Απόλογο Σμύρνης. Αγόρι μου. Άντε καλή συνέχεια και άλλο κακό να μην σας πει. Καλημέρα. Αύριο θα πεις και τα νούμερα του Τζόκερ. Τζόκερ έχει σήμερα, δεν ήταν. Γιατί μας κάνει ψουσούτ. Ποιος μας κάνει ψουσούτ. Εντάξει είμαστε κανονικά. Τζόκερ, δεν σας κουγόμαστε αυτούς. Τζόκερ πάλι τζακπότ. Νομίζω ναι, έτσι ήταν χθες μια τα λέγαμε εμείς αυτά, ότι θα φτάσει κοντά στα Χριστούγεννα. Και η κλήρωση είναι σήμερα εκτάκτος, λέει, λόγω επειδή της χθεσινής εθνικής εορτής. Σου λέει τώρα άλλος που θα είναι παρέλαση, θα τρώει καλαμαράκια, δεν ξέρω και εγώ τι θα τρώει. Πού είναι να πηγαίνει να παίζει στα προπάκια αυτά. Σφαγή. Μια παρατέταρτο όλες με τα ταγιέρ περιμένανε τον σεφ στο αεροπλάνο. Λες και θα τις δύο πισμιναγώσει να τις ερωτευτεί από πάνω. Μία και δέκα σε ταβερνία. Χαμός. Ναι. Χαμός. Εθνική εορτή αυτό είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν είναι η παρέλαση ένα-δύο τα χεράκια. Η εθνική εορτή είναι να πας στην ταβέρνα, να πας στο καφέ, να πας αυτό, να πας το άλλο. Και ποια είναι η φάση. Αυτό έχουμε να επιδείξουμε ως χώρα, ως. Τι από δάγμα. Πως διώξαμε το ζυγό της Ιταλίας και της Γερμανίας και ήταν αγκαλιασμένος ο Ιταλός πρωθυπουργός, ποιος ήταν με τον παπούλια και δίπλα στην γερμανική πρεσβεία με σύστια η γερμανική σημαία. Με σύστια, πενθούσε, ας πούμε, για το τέτοιο. Σαρδάμ. Σας τρέξαμε. Διώξαμε τους Ιταλούς και πίναμε φρέντο εσπρέσο. Από την άλλη, εντάξει, το φρέντο είναι ελληνική επινόηση, το εσπρέσο είναι ιταλική έτσι. Διαδικασία φρέντο. Φρέντο είναι εντάξει, είναι αυτό το τέτοιο. Αφού δεν μπορούμε να δούμε κάποιον. Νάτο, όπως λέγανε οι περισσότεροι τόσα χρόνια. Κάπως θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Πάνω αυτό δεν το έχω καταλάβει, ας πούμε. Πώς έγραψε και ένας φίλος, διατύπωσε ένα ερώτημα. Ο κόσμος, ας πούμε, πηγαίνει στις παρελάσεις, πηγαίνει και χειροκροτά. Ξέρω εγώ, τα άρματα μάχης, ας πούμε, τα οποία είναι αμερικανικής και γερμανικής προλεύσεως. Δηλαδή, τα ελικόπτερα, τα έτσι, ας πούμε, τα οποία δεν τα έχουν ούτε καν έχουν κατασκευαστεί εδώ στην Ελλάδα. Δεν να πεις, ναι, ήταν ελληνικά οπλικά συστήματα, να τα χειροκροτήσεις, ρε παιδί μου, τον κόπο και τον μόχθο εδώ εργατών. Το μόνο που κατασκευάζει την Ελλάδα ήταν η μαστίχα Έλμα. Χειροκροτάνε τα ξένα τα αεροπλάνα, τα ξένα τέτοια που αγοραστήκαν με άπειρες μίζες, με έτσι, με αυτό. Δηλαδή, τι χειροκροτάμε στην πραγματικότητα. Όταν παρελάβει το στρατιωτικό σώμα. Ναι. Έχεις καταλάβει. Εγώ προσπαθώ δηλαδή όντως να το ερμηνεύσω. Εντάξει, ναι. Χειροκρότα, τα υποβρύχια του Άκη, ας πούμε, τα ελικόπτερα τα οποία. Γίνεται ένας πατριώτης να μας πει. Να μας πούνε, όχι να μας λύσουν και την απορία. Το ότι πετάνε τα ελικόπτερα, ας πούμε, και αυτή τη στιγμή μπορεί, ξέρω εγώ, σε κάποιο νησί ένας άνθρωπος, ας πούμε, να θέλει να διακομιστεί και να μην έχει καν τρόπο μεταφοράς, ας πούμε. Προχθές, εχθές που παρέλαβαν η αστυνομική, η βίαση, η ζήτα ή τα περιπολικά. Είχε στον δρόμο κάτι άμα γίνεται. Αυτό δεν το ξέρω. Μας κλέβουν. Ποιος περίμενε, κάνω παρέλαση και έρχομαι. Πρωί τώρα, εντάξει, 28 Οκτωβρίου, κάνα ρεπό και η. Τι ρεπό. Κάνε κυλοποδίτε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, Μπάμπη. Είμαστε η μόνη χώρα που γιορτάζει την κήρυξη του πολέμου. Ναι. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Ναι, την έναρξη και όχι την λήξη. Ναι, όντως. Και δύο πραγματάκια που ξέχασα να πω. Καταρχήν να κάνεις μια αναφορά για τον γιατρό που ήταν παντρεμένος στην Κρήτη. Δεν ξέρω, το φαντάζομαι έπεσε στην αντίληψή σου. Για πες. Παντρεμένο. Δώσε αρχή στην ταξία. Στη Χαλκίδα, χωρίς να έχει γίνει ο γάμος. Έχει γίνει. Θα το χτυπήσεις, είναι παντού, είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, ωραίο. Εδώ, ναι. Και της έλεγε, ναι, είναι πάρα πολύ. Μπράβο ωραία και σε ευχαριστούμε για την αρχή συνταξία και θα το αναφέρουμε το ζήτημα. Τώρα τι να μιλήσουμε για το 4-0. Βολεύεις τον Στέφανο, για τον Στέφανο λειτουργεί σήμερα. Θα έχουμε πολλά τέτοια. 4-0 το έπαιζε αυτό, Στέφανο να πούμε. Έτσι, μάλιστα έγινε. Και κάτι άλλο που άκουσα να το πω κι αυτό. Βεβαίως. Για την περίπτωση, δεν το ήξερα. Εγώ είμαι άρρωστος με την ιστορία. Διαβάζω
ό,τι προλαβαίνω από ιστορία. Για τον Hugo Boss. Ναι. Ποιος ήτανε? Συνεργάτης των Ναζί, δεν ήταν αυτός? Ήτανε συνεργάτης, ναι. Και αυτός έραβε τις στολές των Γερμανών με καταναγκαστική εργασία, κανονικά τα πάντα, και έδωσε σαν αποζημίωση η εταιρεία 500.000 ευρώ το 2000. Αυτό ήταν όλος. Ωραία, ωραία. Είναι και 10% έκπτωση, ξέρω εγώ. Είναι η ώρα που να ρίξει. Αυτός ήταν που έραβε τις ταξιδιές των Delvines. Ναι, ναι, ναι. Καλά, πάρα πολύ. Και με Mercedes και τέτοια. Πάρα πολλοί επιχειρηματίες εκείνης εποχής ήταν ταγμένοι μέσα στο καθεστώς του το ναζιστικό, της ναζιστικής θηριωδίας. Μετέπειτα όλοι τη γλιτώσανε κανονικότατα, επανήλθαν, αποκαταστάθηκαν, δώσαν κάποια χρήματα δεξιά και αριστερά. Μόνο εμείς την πληρώσαμε και δεν πληρωθήκαμε κιόλας. Γιατί οι γερμανικές αποζημιώσεις που λένε, υποτίθεται ότι έχει τεθεί το ζήτημα. Έχουμε παραιτηθεί από αυτό εδώ και δεκαετίες, ας πούμε. Επικαραμαλαίως μας δώσαν κάτι χορηγίες, κάτι. Κάτι beach flags, κάτι τέτοιο. Και απαλλαχθήκανε, ας πούμε, από την απέτηση αυτή. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς τον. Τι έγινε? Ο άνθρωπος που μας υποδέχεται κάθε Δευτέρα στο κτίριο. Η αγαπημένη φωνή. Έτσι του λέω, επειδή. Είπαμε να ξεκινήσουμε και με το πρωτάθλημα το Σαββάτο, επιτέλους. Επιτέλους. Άντε λίγο πρωταθληματάκι, λίγο Football League. Τι έγινε? Ήταν ήσυχο. Ήσυχα. Ένα ήταν ήσυχο μάτς. Έπρεπε να βάλουμε 3 γκολ για να μετρήσει το 1. Και ευτυχώς που μέτρησε το 1, γιατί μετά από αυτά που βγήκανε χτες το βράδυ για το συγκεκριμένο υπόπτη, ήταν έφτα να πάνε. Τι έγινε, για πληροφόρησε μας, για να δώσε εδώ το ρεπορτάζ του Ηρακλέως. Είναι ο γιος του τρομπετίστα που παίζει τα επίσημα του ΠΑΟΚ. Α, ναι, σοβαρά, είχαμε τέτοιο... Ναι, 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 σε όλα τα site έχει βγει. Σοβαρά. Είναι ο γιος του τρομπετίστα, ο κύριος Ματούλας, που παίζει τα επίσημα. Ωραίο. Και τι, ας πούμε, ήταν μεροληπτικός ενάντια στον Ηρακλή, ας πούμε. Ακύρωσε 2 γκολ. Α, ωραίο. Πλέον ο Ηρακλής κερδίζει και τους διαιτητές. Ναι, ναι, ναι. Ναι, δηλαδή άμα θα άκουγες το... Και τις τρομπέτες και τα σαξόφωνα. Το ραδιόφωνο, ούριαζε στο πρώτο εμίχρονο. Και μαθαίθηκε χθες, βγήκε τα site ότι είναι γιος αυτού. Έπρεπε να κάνω κανένα, είπε, τέτοιο ασυμβίβαστο. Ωραία, φίλε. Φάλτσο, πώς λέμε. Θα παίζει και ο γιος του... Έτσι, στην κυριολεξία μπορείς να μιλήσεις για σφάλτσο ή φάλτσο σφυρίγματα. Φάλτσο. Γιατί δεν έπαιξε καλά την τρομπέτα. Μάλιστα, ωραίο. Εδώ θα πει ότι κάναμε τρομπέτα. Έτσι, έτσι. Τέλος καλό, όλα καλά, ωραία, κλείς. Εντάξει. Και τώρα την Κυριακή είναι το πρώτο γύρο τεστ. Με ποιον παίζουμε? Δηλαδή με τη Κέρκυρα. Δηλαδή το μάτι της Τετάρτης των Ατρόμητων δεν μας ενδιαφέρει. Για μένα το πρώτο γύρο τεστ είναι η Κέρκυρα που έκανε και η Αγγέλα χθες. Ναι, ξεκίνησε χθες το πρωτάθλημα. Εντάξει, θα δούμε τώρα, δεν ξέρουμε και ποιος θα είναι. Ναι, αλλά είναι το... Ναι, εντάξει, αυτό ο Ηρακλής, ο Βόλος και η Κέρκυρα. Ο Βόλος επίδειξε δύναμη, πέταξε μια εφτάρα εκεί. Τρεις λένε, ναι. Ναι, ναι, στον Καραϊσκάκη. Τον έκανε τον Καραϊσκάκη κανονικότατα. Πολοκοτρώνει τον έκανε. Έγινε, σε ευχαριστούμε, σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα, αν μας περίμενε. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. 2-31-02-87-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Με το σταθμό μας FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ. Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα ίντερνετια εκεί μας βρίσκεται και επικοινωνείτε μαζί μας. Όπως μας αναφέρει εδώ ο φίλος μας, λέει, γιατρός διπλοπαντρεμένος σε Εύβοια και Κρήτη δήλωνε μυστικός πράκτορας. Είμαι μυστικός πράκτορας. Μήπως απάντησε σε αυτή την αγγελία που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και λέγαμε ότι η CIA αναζητεί μυστικούς πράκτορες. Μήπως δεν ήταν τυχαίο. Δεν να κάνει έτσι εδώ. Θα μπορούσε, λέει, να είναι σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, όμως η ιστορία είναι πέρα για πέρα πραγματική και ελληνική. Τις τελευταίες ημέρες επικρατεί μεγάλη αναστάτωση στις υπηρεσίες του Δήμου Χαλκιδαίων μετά την αποκάλυψη ότι το 2014 πραγματοποιήθηκε γάμος μαϊμού μέσα στο ίδιο το Δημαρχείο της Χαλκίδας. Η υπόθεση έχει πάρει διαστάσεις, διεξάγεται ένορκη διοικητική εξέταση στο Δήμο, ενώ αναμένεται ο φάκελος να σταλεί σύντομα στον εισαγγελέα, καθώς προκύπτουν πολύ σοβαρά δικήματα. Το 2014, επί Δημαρχίας Θανάση Ζεμπίλη,
πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Χαλκίδας ο γάμος μεταξύ ενός γιατρού και της εκλεκτής καρδιάς του. Το ζευγάρι είναι από την Αθήνα και εκεί κατοικεί μόνιμα, ωστόσο λέει επέλεξαν τη Χαλκίδα για να κάνουν το γάμο τους. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα Δημαρχείου. Υπάρχουν και φωτογραφίες για αυτό, στις οποίες απεικονίζεται το ζευγάρι και οι κουμπάροι τους, οι οποίοι είναι γνωστοί Χαλκιδαίοι. Πουθενά όμως δεν φαίνεται κάποιος άνθρωπος του Δήμου, ούτε φυσικά εκείνος που τέλεσε τον γάμο. Πήγανε μόνοι τους δηλαδή στο Δημαρχείο. Πριν λίγους μήνες το ζευγάρι αποφάσισε να χωρίσει και η γυναίκα πήγε στη Χαλκίδα προκειμένου να ζητήσει και να πάρει το διεζευκτήριο από τον Δήμο. Βλέποντας οι υπάλληλοι το έγγραφο του γάμου τους, μπήκανε ψήλοι στα αυτιά τους, καθώς φαινόταν πλαστογραφημένο. Μάλιστα, λέει, κάνοντας έρευνες στα αρχεία και στους πολιτικούς γάμους που τελέστηκαν εκείνη την περίοδο, διαπίστωσαν ότι ο γάμος αυτός ουδέποτε τελέστηκε. Ως μη γενόμενο δηλαδή που λέμε και στα αθλητικά. Η γυναίκα φυσικά, λέει, έπεσε από τα σύννεφα με αυτά που αντίκρισε και άρχισε να εξηγεί στους υπαλλήλους τι είχε συμβεί. Τους είπε για το γάμο τους, τους είπε ακόμη ότι ο σύζυγός της έφευγε κάθε Σαββατοκύριακο για την Κρήτη. Γλυκούλης ο σύζυγος. Λέγοντας πως είναι μέλος των μυστικών υπηρεσιών. Τι Γιωβάνη ήταν αυτή η βραδιά. Κοιτάξτε να σου πω κάτι. Αν έλεγε κάποιο ημιψέμα, θα μπαίνανε ψήλοι στα αυτιά. Δηλαδή ότι αγάπη μου έχουμε συνέδριο, αγάπη μου πρέπει να πάω να δω έναν άρρωστο, αγάπη μου πρέπει να έχουμε. Οπότε τι λες, ας πούμε, για να το δικαιολογήσεις, κάθε Σαββατοκύριακο είμαι μέλος των μυστικών υπηρεσιών. Και εκεί έχει δουλειά τώρα το Σαββατοκύριακο. Και μπορεί εκεί να γίνουν τα κατασκοπευτικά. Είδες, για να μην λες εσύ, να μην βγαίνεις μετά, τους λες τεμπελχανάδες. Τεμπελχανάδες, έλεγα. Τι γιατρέ, Σαββατοκύριακο δούλευε ο άνθρωπος. Πέντε μέρες δούλευε στη Χαλκίδα και δύο μέρες στην Κρήτη. Κάθε μέρα από δύο ώρες παντρεύονταν αυτό. Και λέει ότι δήλωνε πως είναι μέλος των μυστικών υπηρεσιών και πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται για ένα διήμερο κάθε εβδομάδα και επέστρεφε τη Δευτέρα. Από την έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο σύζυγος ήταν παντρεμένος στην Κρήτη με δύο παιδιά. Προφανώς δεν μπορούσε να κάνει δεύτερο γάμο στην Αθήνα και επέλεξε το γάμο Μαϊμού, προκειμένου να ρίξει στάχτη στα μάτια της φίλης του. Στη συνέχεια έζησε με τη σύζυγο στην Αθήνα, ενώ το Σαββατοκύριακο πήγαινε στη σύζυγο και τα παιδιά του στην Κρήτη. Τι μπορεί να έλεγε τώρα όμως, δηλαδή είναι από την άλλη πλευρά. Στην Κρητικιά, γιατί λείπω πέντε. Τι. Πήγα, έφυγα τα γυρίσματα του Grey's Anatomy. Λες, και θα πάρει πολύ καιρό και αυτό. Ένας μυστικός, άλλος Grey. Μάλιστα. Ο Δήμος Χαλκιδών έχει διατάξει ένα ορκιδική εξέταση. Μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου. Προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος άνοιξε το Δημαρχείο της Χαλκίδας. Θέλω να το γνωρίσω αυτό τον άνθρωπο. Μεγάλος παπάς. Πώς τύθηκε ότι αυτή η παράσταση προκειμένου να ξεγελαστεί η γυναίκα. Δηλαδή όλοι οι άλλοι ήταν μες στο κόλπο και οι κουμπαρέ ήταν μες στο κόλπο. Ανοίξαν την αίθουσα που γίνονται οι γάμοι. Δεν υπήρχε κανένας. Δηλαδή εκ των έσω ήταν όλη η δουλειά. Καημένη γυναίκα. Νόμιζε ότι είναι παντρεμένη τόσο καιρό. Ποιος πλαστογράφησε τα πετούμενα γράφα και ποιοι ήταν εκείνοι που έζησαν όλη αυτή την πλάνη που έκανε τη γυναίκα να πιστέψει ότι ήταν παντρεμένη, στην ουσία δεν ήταν. Μια καταπληκτική είδηση. Γιατί δεν θέλω να σε γνωρίσω, αλλά θέλω να δω και ποιες γυναίκες επέλεξε την άδεια. Δεν έχει σημασία. Τουλάχιστον κάποιος έχει. Θέλω να δω δηλαδή. Κάποιος έχει και γυναίκα. Είναι και αυτό. Δηλαδή, όχι μία-δύο. Μου θύμισε μια καταπληκτική ταινία του παρελθόντος με το Στάθη Ψάλτη, το Υπτάμενος και. Πώς λεγότανε. Πτάμενος και Τζέντλεμαν, αυτό ήταν νομίζω με τον Ρίτσαρντ Γκιρ, το πήραν το κάνει και στα ελληνικά. Που ήταν οδηγός, που ήταν πιλότος αεροπλάνου και είχε δύο παράλληλες σχέσεις, γυναίκες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτό ρε φίλε, το θυμάσαι αυτό. Το θυμάσαι που το έκανε ο κόκκινος κύκλος αυτό επεισόδιο. Το έκανε με τον Γιάννη Μπέζο και την Αταλία Δραγούμη. Και η Τσαλίκη ήταν η μέσα γυναίκα. Ναι. Φοβερό. Άρα ήταν πραγματική ιστορία. Η συγκεκριμένη βιντεοκασέτα είχε βγει με τον τίτλο αρχικά και πετάει και πηδάει. Και το αλλάξανε. Είχε την Δραγούμη στην Πάτρα και την Τσαλίκη, ας πούμε, στην Αθήνα και ήταν και από τις δύο παντρεμένες. Και με Τσαλίκη είχε παιδί. Πιλότος ήταν αυτός. Όχι, κάποιος. Έμπορος αυτοκινήτου. Έμπορος αυτοκινήτου, μάλιστα. Η φάση είναι ότι ο γιος του άμπλεξε με τη γυναίκα του την άλλη από την Πάτρα που χωρίς να το ξέρει. Πω. Και έχει γίνει στο τέλος. Κόκκινος κύκλος, Κοκκινόπουλος και έτσι. Θα ψάξω να το βρω, μάλιστα. Απίστευτο. Είδες που βγαίνουν τελικά μέσα από τη ζωή όλα αυτά. Και να δεις, φίλε, φινάλε μετά. Τώρα Σαββατοκύριακο να πηγαίνει. Εντάξει. Κοίταξε, ωραία, Σαββατοκύριακο στην Κρήτη, μια χαρά, ζεστούλα. Αυτό ήταν. Σαν την ΑΕΚ να πούμε. Κάθε τώρα στη Χαλκίδα εκεί με μόνο φαντάρι. Όχι, φαντάρι. Αυλώνα, Θήβα, δεν ξέρω από πού κατεβαίνουν. Είναι όλοι μαζεμένοι. Άστα να πάνε, άστα να πάνε. Δευτέρα 29 του μηνού σήμερα, Οσίου Αβραμίου, Αγία Μελιτινή, μάρτυρο, Αγία Αναστασία, η Ρωμαία εορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά στου Αβραάμ Αβραμία. Έγινε ο Αβραμάκο παίχτη που θα πήξει πρώτη εθνική. Μελιτινό, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνο, Μελίνα. Αυτοί εορτάζουν σήμερα. Μα έρχεται εδώ και κάτι Αναστασίε και τέτοια, αλλά
δεν είναι τώρα. Αυτή πρέπει να είναι μια τρίτο-τέταρτη Αναστασία. Αγία Αναστασία, η Ρωμαία δεν τη γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε την Αγία Αναστασία, τη Μυροβλήτησα. Ποια είναι αυτή το Δεκέμβριο, α πούμε. Δεν είναι original. Δεν είναι, είναι. Σαν τη σπίτι τη Μαργαρίτα. Ναι, έτσι, έτσι. Είναι παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών επεισοδίων. Σαν αυτά που μπορεί κάποιοι φίλοι του Άριος να υπέστησαν χθες μετά τις επιλογές του Πάκο Ερέρα. Στραβό στόμα βλέπω, Ερέρα. Κάτι έπαθε στα ποδητήρια. Είναι παγκόσμια ημέρα ψωρίασης. Και ημέρα αγνοουμένων, των αγνοουμένων της Κύπρου. Σήμερα Δευτέρα 29 του μηνού, με τον ήλιο να ανατέλει στις 6:46, καθότι άλλαξε η ώρα. Άλλαξε η ώρα, πήγαμε μια ώρα πίσω. Και τον ήλιο να δει όμως πάρα πολύ νωρίς. Σήμερα κοιμηθούμε λίγο παραπάνω. Χθες κοιμηθήκαμε παραπάνω. Δεν κοιμηθήκαμε. Δεν κοιμηθήκαμε. Δεν μετράει. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, Αλανιά. Ωπ, καλώς το να, τι έγινε. Ο Μπάμπη, πληγωσέ με, πληγωσέ με και βαριά, τιμώρησέ με. Μπάμπη, Μπάμπη, Στεφανάκο. Ωχ, μάνα. Λοιπόν. Φαρμακομένα χείλη, φαρμακομένα χείλη. Ωραίο κλείσμα φάγαμε. Ωχ, κλείσμα. Ωχ, Μπάμπη μου. Ωχ, να τα ιατρικά. Εωπεί τώρα εδώ. Μαρπώνεσαι. Ωχ, μάνα. Ωχ, ωχ. Άκου τώρα. Τρελαμένος ο Καρυπίδης, λέει. Κατάλαβες τι έγινε. Κατάλαβες, εσύ κατάλαβες. Εγώ το κατάλαβα. Ξέρεις τι, τι. Αυτή αυτό που παίξαν αυτοί δεν ήταν παιχνίδι. Τσιγκολελέτα ήταν. Δεν υπή... τι ήτανε. Τσιγκολελέτα. Όχι, αυτό δώσε. Ήτανε. Δεν υπάρχουν χρήματα. Δεν πληρώθηκαν. Σωστός γι' αυτό. Νάτος. Νάτος. Ναι, αλλά εγώ είδα ότι έγινε το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε μετά το μάτς του ΠΑΟΚ. Τι έγινε εκεί, Μπάμπη μου? Κοίταξε. Πληρώθηκε το γεμί. Ατόφιο ένα χαρτί. Τι έγινε, Μπάμπη μου, εκεί? Τίποτα, μόνο λόγια είναι. Δεν πληρώνονται. Γι' αυτό λες. Δεν παίζουν η μπάλα. Τι, αυτό που παίξανε χτες Σαντούρι ήταν. Δεν ήταν η μπάλα. Σαντούρι. Τότε τι λένε εδώ οι εφημερίδες, τρελαμένος δεν μέκο Καρυπίδης. Μα δεν μπορεί ο Καρυπίδης να έρθουν οι Κινέζοι να πάρουν την ομάδα. Να τη δώσει. Να πάρει και τα λεφτά και να ξεκινήσουν. Να έρθουν οι ξένοι να μας πάρουν την ομάδα. Κινέζοι, αφού θέλανε. Για Κόσκο, για αφού. Βέβαια. Ναι. Μάλιστα. Τι γίνεται, Μπάμπη, τώρα εκεί στο Αραού? Δεν υπάρχουν λεφτά. Λεφτά. Τέρμα. Στην καμιά αρνητική βοήθεια. Μάλιστα. Αλλάξανε τα κόσμια. Κοίταξε. Όλα τα κάνει με τα λεφτά. Μόνο ένα που δεν μπορεί να πάρει στο θάνατο. Α, τα υπόλοιπα τα κάνει όλα που λέει. Σημαίνει. Άμα δεν έχει χρήμα, δεν έχει χρήμα. Κινητήριο δύναμη. Τέρμα. Τα άλλα είναι λακλάκια. Μάλιστα. Ναι, και το πρωινό ξύπνημα. Δεν μπορεί να πάρει με τα χρήματα. Δεν μπορεί. Δεν μπορείς. Όχι, το ξύμνα, Γιάννη! Αντί να... Γιάννη, ξέρεις το λέω Γιάννη τώρα, Μπάμπη. Κλέβεις και οικονομάζεις. Να πας, να, πας να ξυπνάς σε άλλο ημισφαίριο, να παίρνεις το αεροπλάνο σαν το γιατρό που πηγαίνει στην Κρήτη και να πηγαίνεις σε άλλο ημισφαίριο για να ξυπνάς απόγευμα. Ναι. Ίσως είναι μια λύση. Καλά, οι γιατροί, άσους γιατρούς. Δεν είπαμε για τους γιατρούς. Όχι, κατευθείαν εδώ οι γιατροί λέει. Δεν είπαμε για τους γιατρούς. Δεν άκουγες πριν που λέγαμε για τον άλλον. Που ήταν παντρεμένο στην... Άκουσα το ξέρω, σιγά αυτό. Τι, σιγά αυτό, είναι τι, τώρα. Τι είναι αυτά, τι να είναι. Σιγά τα... Α, τα ΟΑ. Τι έκανε αυτός, μωρέ. Τι έκανε. Ήρθα παντρευτήκα δύο φορές. Ναι. Παρά τη μία πέρος την... Όχι, ταυτόχρονα, τις είχε. Ταυτόχρονα είχε δύο σχέσεις. Μήπως, Μπάμπη, όπως λέμε στο χωριό μας εκεί στα Σέρας, μήπως ήταν λίγο αχμάκης. Μήπως. Αχμάξ. Τον άρεσε. Τον άρεσε. Αχμάκ, ξέρετε, αυτό είναι θρακιώτικο, ρε αχμάκι. Στα χωριά μας, αφού Θράκη μέχρι Σέρες είμαστε, όλοι οι θρακιώτες είναι. Είναι λίγο, μήπως είναι λίγο αχμάκι. Έχουμε κοιμήσει εκεί. Έχουμε. Έχουμε κάτι λομάκιδες, κάτι... Ναι, πορλόκια. Να μην πεις. Λομπράνιδες. Γιατί ακούν και σιδερόκες να ακούν. Μπάμπη, Μπάμπη, πορλόκια, λομπράνιδες και αχμάκια. Έτσι. Έγινε, σε χαιρετούμε. Έχει. Φιλιά, καλημέρα. Πάντως ο Άρης έχει πολλά νούμερα. Νούμερα. Μεγάλα νούμερα κιόλας. Όχι, αρχίσαμε. Αυτό έχω να πω εγώ. Άντε, γεια. Κύριε Γιάννη, θα με πεις να χτύπησε το τηλέφωνο σου, κύριε Γιάννη. Ο Γιάννης είναι πίσω από τα επίσημα την κερκίδα που κάθεται. Ποιος είναι ο Γιάννης? Μιχαλίτσιος. Κύριε Γιάννη, το τηλέφωνο χτύπησε χθες. Πώς πήγαμε, από εκεί το κυνηγάμε Champions League και κομπιουτεράκια όσον αφορά. Τώρα πήγαμε στο. Ποιος είναι ο τέτοιος? Κύριε Γιάννης Μιχαλίτσιος. Κλασική ελληνική. Γιάννη.
κλασική ελληνική προσέγγιση αγωνιστική. Δύο μάτς και κερδάμε. Ρωτώ εγώ τώρα, τι γίνεται Κυριακή, κύριε Καρυπίδη? Τι γίνεται? Τι γίνεται, κερδίζουμε και βγαίνουμε Ευρώπη ή χάνουμε? Τι θα κάνουμε τώρα εκεί πέρα? Δεν ξέρουμε. Για να σε δω. Λοιπόν, ξενέρωσε στο κόσμο. 6:34. Όχι, αρχίσαμε. 6:34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Στο πρωινό τη Δευτέρα θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας μικρή ανάπαυλα για να σηκώσουμε μανικάκι να εισέλθουμε πιο βαθιά στην αθλητική και την αγωνιστική κίνηση αυτού του τριημέρου. Και σήμερα είναι μεγάλη ημέρα. Θα τα πούμε άμα τη επιστροφή, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο, επειδή στο πρωινό του Λίμπερο Δευτερούλα σήμερα τελειώνει και Οκτώβριο σιγά σιγά, θα μπούμε και στο Νοέμβρη με καλό καιρό, 17 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, θα φτάσει μέχρι και 23, αρκετά σύννεφα για το πρωί, αραιή συννεφιά το απόγευμα, συννεφάκι για το βράδυ, αλλά δεν προβλέπεται βροχούλα, μαλακός καιρός θα είναι, 19 βαθμούς θα έχει 8 η ώρα, οπότε 9.30 θα είναι. Στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης τι θερμοκρασία έχει? Τι έχει? Μαλακούρα είναι. Γιατί? Δεν χρειάζεται να πάρει κανένα παλτό ο κύριος Σερέρα, να μην το όχι, ακόμα. Επέστρεψε η Αποστολή. Επέστρεψε? Δεν ξέρω, δεν επέστρεψε λογικά. Δεν ξέρω, άλλος μήπως είναι στο Βενιζέλος και από εκεί φύγει. Αρχίσαμε, η Πατμόν λες είναι ή δύσκολα ή θα κριθεί το μέλλον του την επόμενη Κυριακή. Τρία μάτς, Πανιόνιος, ναι. ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, τρία μάτς. Ναι. Πάρε 4 βαθμούς και είσαι άρχοντας. Ναι. Τι πήρες? 0 στο Πηλίκον, μάλιστα. Και τι ήτες, ναι. Με Πανιόνιο, μέσα στο Χαριλάο με τον ΠΑΟΚ τον Ιόνιο ως αντίπαλο, και τετράμπαλον στην ΑΕΚ. Και στην Αθήνα. Και με και χάλια επιλογές, με δίνεις αφορμή. Ναι. Έπεται και ο Ολυμπιακός την επόμενη Κυριακή. Τι να πω για τον Ολυμπιακό. Κυριακή είναι το μάτς. Με τον Ολυμπιακό μπορεί να μην είναι αυτός, μπορεί να είναι κάποιος, μπορεί να είναι Μιχαλίδης και να πάρει άσομαι ένα 0. Τι λες το ότι δεν θα είσαι που πρόλαβε να κάνει παρέλαση, γιατί έλεγε ότι. Την παρέλαση την έκανε. Την έκανε την παρέλαση. Έτσι το σημειοφόρο, δεν ξέρω. Μάλιστα. Γυρίσανε το κεφαλάκι. Πα 4-4-2 Ζουνίδη στην ευθεία. Και κύριε Ρένα, δεν μπορεί να παίξει αυτό το σύστημα. Στον επαγγελματισμό, στον επαγγελματικό προπονητικό κόσμο, υπάρχει ένα σύστημα που λέγεται 3-6-1 και μπορείς να αντιμετωπίσει το 4-4-2 μια καλή ομάδα στην ευθεία. Τώρα μην κάσω τα αναλύσω γιατί είναι πρωί. Γιατί είναι πρωί και, ναι, και πρέπει να το ξέρεις αυτό το σύστημα. Μη σε πάρουν τώρα και που πας κάτω στον πάγκο και δεν έρχεσαι μετά σε εκπομπές. Εγώ κατάλαβα. Θα έρχομαι, θα τρώω και τα εφτάπαλα. Δεν θέλω τέτοια. Θα έρχομαι και θα εξηγώ γιατί θα έκανα αυτό να μου εξηγήσει. Παίρνει τηλέφωνο, λες Μπάμπη, δεν μπορώ χθε να πούμε. Είχαμε και κουτσάρισμα αυτά. Η συνέντευξη που πήγε ω αργά. Ένα live στον πάγκο. Δεν μου πει εμένα. Αγόρι. Ή μπορεί να κάθεσαι τον πάγκο του Άρη και να λες: δεν θα δεχτώ άλλες ερωτήσεις. Έχω το πρωί να πάω στο Λίμπερο. Να πάω στο Λίμπερο τώρα, μην με καθυστερείτε αυτό. Να κάνω μπάνιο το έτσι. Από εδώ θα βγαίνει κανονικότατα. Ένα Γιάννη Μιχαλίτη, ο Μακούζη τώρα. Που ή τόσο πρωί ξυπνάει. Μια χαρά ξυπνάει. Ξόγει κάνει. 60 χρονών και έχει τη φυσική κατάσταση του Μανώλη Σιώπη. Ξέρεις πως τρέχει. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 545-26. Χρέωση 1,24 του ευρώ. Λόγω επειδή Facebook ιστορίες επικοινωνούμε και διαδικτυακά. Να ξεκινήσει και η μέρα, να ξεκινήσει και η εβδομαδούλα. Άλλαξε και η ώρα το χθες την Κυριακή. Κοιμηθήκαμε και μια ωρίτσα παραπάνω. Βέβαια, φέτος έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Έχει τεθεί στο τραπέζι, ναι, γενικότερα, να πάψει να υφίσταται αυτή η αλλαγή, ναι, η μετάβαση από την θερινή στη χειμερινή ώρα. Τα κράτη-μέλη έχουν περιθώριο, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι τον Απρίλιο του 19 να αποφασίσουν αν θα υιοθετήσουν ή όχι την πρόταση της Κομισιόν, η οποία είχε παρουσιάσει ο Ζαν Κλον Γιουγκέρ στα μέσα του Σεπτέμβρη, μια πρόταση για την κατάργηση του μέτρου που προβλέπει να προχωρούν οι δείκτες δορολογιών μια ώρα μπροστά το Μάρτιο, ναι, και μια ώρα πίσω τον Οκτώβριο. Για να εφαρμοστεί το μέτρο, η πρόταση θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ, ενώ κάθε κράτο μέλος πρέπει ξεχωριστά να αποφασίζει για το ζήτημα. Αυτά είναι οι ζητήματα. Εδώ πρέπει να μπει δημοψήφισμα. Θέλουμε να αλλάξει η ώρα ή όχι. Τα κράτη-μέλη λέει θα πρέπει να διαβιβάσουν την επιλογή τους αργότερα. Αυτά είναι διαδικαστικά. Υπέρ της αναστολής βρίσκεται, τάζεται μάλλον, το μεγαλύτερο ποσοστό των Ευρωπαίων. Γύρω στο 84% των πολιτών ζήτησαν να σταματήσει αυτή η αλλαγή. Το σύμπλη μια ώρα. Ναι, το σύμπλη μια ώρα, ενώ αξίζει να
σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη φορά που η ηλεκτρονική διαβούλευση κατέγραφε τόσο μεγάλη συμμετοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχω την εντύπωση, γιατί είχε τεθεί και το ζήτημα ότι να έχουμε μόνιμη χειμερινή ώρα που θα ήταν καταστροφικό για εμάς εδώ στην Μεσόγειο. Για να μην αλλάζουμε. Ρε παιδί μου, να έχουμε αυτό, δηλαδή να βραδιάζει. Ισπανία είναι 2 ώρες διαφορά ή 3. Η Ισπανία είναι 1 ώρα διαφορά από εμάς, η Πορτογαλία είναι 2 ώρες. Το θέμα είναι ότι αν είχαμε μόνιμη χειμερινή ώρα, θα βράδιαζε το καλοκαίρι από τις 8 ή 7.30 ώρα, θα μαζεύαμε την πετσέτα από την παράλια. Ναι. Σε 7 θα χάναμε 1 ώρα και θα υπήρχε τρομερό πλήγμα στον τουρισμό της χώρας μας. Κανονικότατα. Οι Τούρκοι. Πήγαιναν από πολύ νωρίς να ξύπνουν. Από νωρίς να καίγονταν από τις 9 η ώρα. Με αυτό. Οι Τούρκοι, νομίζω και οι Ρώσοι, ο Ερντογάν έχει σταματήσει να την εφαρμόζει από μόνο του την αλλαγή της ώρας. Και οι Ρώσοι, νομίζω, δεν την εφαρμόζουν. Έτσι. Και σιγά σιγά θα πρέπει, γιατί όλο αυτό το πράγμα προκαλεί και λίγο σύγχυση. Μπορεί να αργήσει τη δουλειά σου, μπορεί να κάνει. Εδώ λέει ότι. Για δουλειά είπε τώρα. Για δουλειά. Κύριε Ρέρα, 6 και 44 είναι εδώ. 5 και 44 είναι στην Ισπανία. Να ξέρει, μην μπερδευτεί με τα ρολόγια. Μην έχει να γυρίσει το ρολόι τώρα και να είναι. Δηλαδή υπό άλλε συνθήκε τώρα θα ήταν. Πήγαμε πίσω, θα ήταν 7 και 44. Θα τελειώνει η εκπομπή. Το λέει εδώ, δεν άλλαξε. Δεν άλλαξε. Όχι, ρε. Το μάνιο έτσι. Έτσι, 7 και 44. Υποτίθεται ότι υπολογιστέ από μου. Ούτε αυτό μπορεί να κάνει υπολογιστή. Από μόνοι του αλλάζουν και τα κινητά αλλάζουν από μόνα τους όλα, μόνα τα χειροκίνητα. Το μεταξύ, το πιο αστείο είναι ότι όταν πρέπει να αλλάξει την ώρα, δεν ξέρω αν το κάνεις αυτό στο σπίτι, ας πούμε, το αφήνεις το ρολόι κανένα τετράμινο. Δεν έχω ρολόι, σπίτι, το κινητό έχω αλλάξει. Ή στο αμάξι, ας πούμε, πρέπει να το κάνεις και αυτό χειροκίνητα. Το αμάξι το κάνω, ναι. Και εκεί το αφήνεις κανένα τετράμινο, ας πούμε, και κάνεις συμπλήν και υπόλοιπα. Κατάλαβες, κύριε Ρέρα, αλλάζουν τα κομπιούτερ την ώρα τους μόνα τους. Εσύ ούτε την ώρα μπορείς να αλλάξεις. Ούτε τους παίχτες, ούτε τίποτα. Πάσε. Μάλιστα. Τι είχαμε χθες δηλαδή στο ΆΚΑ, αφού δεν κρατιέσαι να τα πεις. Να σε πω, αγόρι μου, δεν θα τα πω να πω. Να τα πεις εδώ στον κόσμο, ας πούμε. Αυτό ήταν το μάτς το κυρίαρχο που απασχόλησε. Νομίζω και πολλοί παοξίδες συστήθηκαν. Ίσως οι παοξίδες χαρήκανε, λες τώρα, ας πούμε, με την, αυτή την βαριά ήττα του Άρη ή... Χαρήκανε μισό-μισό. Χαρήκανε για το διασυρμό του Άρη, αλλά στενοχωρηθήκανε επειδή δεν έκοψε βαθμού στην ΑΕΚ. Μάλιστα. Γιατί εγώ είδα σχόλια αυτά. Αλλά εσείς εκεί το ένα, είναι αυτά που φάγατε, κάνετε, ράνετε. Στην ουσία έχασε ο ΠΑΟΚ. Στην ουσία. Στην ουσία. Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ win-win. Γιατί άμα κέρδιζε ο Άρη στην ΑΕΚ, θα έλεγε. Πάλι είναι ευχαριστημένο. Μου σιγουρεύει το πρωτάθλημα, έφαγε τη συντριβή σου, λέει τουλάχιστον Άρη, δε εδώ να πούμε σε γλέντε. Το είναι να πάρει ο Άρη τον. Ο όφελος για το ΠΑΟΚ είναι να κερδίσει μέσα στο Χαριλάου του Ολυμπιακού. Έτσι, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι δεν θα απειλήσει φέτος τον ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω ότι θα απειλήσει. Είναι ύπουλος. Ύπουλος, ναι, αλλά έχει κάνει τέτοιες απώλειες αυτή τη στιγμή. Ο ΠΑΟΚ έχει το πάνω χέρι, έχει το παιχνίδι μέσα στην Τούμπα. Έχει πολλά πράγματα. Δεν νομίζω. Ο Ολυμπιακός θα κάνει και άλλες γκέλες και άλλες. Θα καταγράψει και άλλες απώλειες. Νομίζω ότι και πάλι. Ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ είναι η ΑΕΚ. Περιμένουμε, νομίζω. Ακόμα δεν έχει εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό η. Δεν υπάρχει το μείον. Η απόφαση θα είναι, θα παραμείνει, λες. Κανονικότατα. Τώρα τι, άμα είναι. Να έχουμε, να λέγαμε, 3 φορές το δικάζουμε, τέλειωσαν αυτά τα μείον 3 μήνανε. Μήνανε για πάντα, λες. Λες να το κρατήσουν και στο τέλος για να βγάλουν καμιά απόφαση, άμα κρίνεται. Είναι λίγο σαν την αλλαγή της ώρας. Δηλαδή, μείον 3 αυτό, μετά πηγαίνουμε σε χειμερινή θερμοκρασία. Τέλος πάντων, ο Μαρίνος Σουζουνίδης, ο Μάγκας 4-4-2 στην ευθεία, αλλά το ευθεία να μου πεις. 4-4-1-1 ο Λιβάγια λίγο πίσω από το πώς έπαιζε. Δεν το λες σε καμία περίπτωση 4-2-3-1. Στα 30 μέτρα του γραμμές, πολύ Μάγκας έβγαινε και την άμυνα την είχε ψηλά. Όποιο πρόσεξε. Σιγά ψηλά. Την είχε ψηλά, φίλε. Πολύ δεν φοβήθηκε ψηλά. Τίποτα, ήξερε τι έκανε. Ήξερε. Πολύ καλά το χειρίστηκε ο κύριος Ζουνίδης. Πολύ καλά τρεξίματα η ομάδα του. Ο Άρης με αυτό το σύστημα το 4-3-3 αναγκαστικά, διότι ο Γκολάσο παίζει εσωτερικό οχτάρι. Αλλά για μένα έπρεπε να το βάλει αριστερό μπακ επειδή ο Βαλεράνος και αυτό δεν πατάει καλά. Στην ουσία ένα τίκι-τίκι τάκα όπω έπαιζε η Μπαρσελόνα στη μέση του γηπέδου. Άρης έπαιζε παράλληλο ποδόσφαιρο, καθόλου καμία σχέση με κάθετο, οπότε δεν δημιούργησε τίποτα. Πεζόταν η μπάλα, μπορεί να είχε και φαινόταν η κατοχή, αλλά ουσία μηδέν. Προσπάθησε να παίξει με ένα διαφορετικό σύστημα, το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω τι δουλειά έχει ο Μπάσα στα στόπερ. Το παιδί στην άμυνα ήταν, είναι κόφτης, είναι εξάρι, αλλά τα τελευταία μάτς, τα τελευταία 3 μάτς πατούσε την μπάλα και έπεφτε. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τον έβγαλε έξω αλλαγή. Δεν είχα τίποτα με το παιδί, αφού βλέπει δεν μπορεί, αγόρι μου. Βάλ τον έξω. Έχει παίξει να αντικαταστήσει. Και τι δεν μου λέει κάποιο, ο Δελιζήσης έχει πρόβλημα, είναι χτυπημένο στο ιατρικό team, τι λέει. Στο ιατρικό team λέει ότι είναι μια χαρά, ήταν και στην αποστολή. Βάλτε, μαύρα ή Δελιζήσης, δηλαδή τι θα σου κάνει, δηλαδή. Ο Λιβάγια πόνσε, θα έπαιζε καλύτερα από τον Μπάσα αυτό το δίδυμο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κύριε Περέρα, Ερέρα, βάλε τον Γκολάσο στο αριστερό σου μπακ, βγάλε τον Βαλεριάνο που δεν τραβάει και βάλε μέσα αυτό το πολυπόθετο Μαρτίνεθ που είναι δημιουργό, που είναι μπαλαδόρο, να δούμε ντε και καλά τι κάνει αυτό, τι ψάρια πιάνει. Γιατί μπροστά
Ναι, μεν καλά το έπαιξε. Δεν ήθελε να βάλει ούτε του Γιουνέ που σε πίκρανε, ούτε τον Ασλίδη που είναι ανέτοιμο από φυσική κατάσταση και έπαιξε με μια τριάδα μπροστά. Γκάμα δεξιά, κέντρο την κοινή και Ματέο Γκαρσία, ο αντικατάστατο αριστερά. Mm. Καλά το έκανε που το έκανε. Πάλε ρε παιδί με αυτόν τον Μαρτίνε. Να ξεκινήσουμε να δούμε λίγο δημιουργικό ποδόσφαιρο. Και πάλι τον κολλάσο που θε στο αριστερά και βγάλει τον Βαλεριάνο έξω που μπορεί να παίξει. Και βάλει τον Δελιζήση στόπερ. Και κατέβασε μια σωστή κανονική ομάδα. Και γρήγορη από τη μέση και μπροστά, αφού το θες. Εσύ την πήγες, έκανες ένα τουρλουμπούκι, χάζεψες, τάχαζες. Μετά μου βάλες, έβαλες το Σόουζα, που είναι και αυτό στόπερ, αλλά μου τον έβαλε στο δεύτερο μήχρονο να δείξει τι. Και το παιδί καλά έκανε και δεν σε έπαιξε. Λέει, τι είμαι κορόιδο εδώ πέρα, μου βάζει τον μπάς, ας πούμε, και δεν βάζει σε μένα αφού είμαι στόπερ. Και πολύ καλά το χειρίστηκαν τελικά στην ομάδα. Δηλαδή, κι εγώ αν ήμουν παίχτης, θα εκνευριζόμουν με τη συμπεριφορά του προπονητού. Τέλος πάντων, απογοητεύτηκε, τα έκανε ένα τουρλουμπούκι, τα έχασε, έχασε την μπάλα, έχασε το γήπεδο, δεν μπόρεσε να αλλάξει τίποτα. Και έγινε αυτό το 4-0 που ο Ζουνίδης πολύ μάγκικα, όμορφα και επιστημονικά το έκλεψε χωρίς να ιδρώσει η ομάδα του από αυτόν τον μάνατζερ που λέγεται Πάκο. Μάλιστα, αρχίσαμε δηλαδή τα όργανα. Κάτσε ρε, εντάξει, η ομάδα έχει 4 χρόνια που απουσιάζει από τις μεγάλες κατηγορίες. Τώρα στήθηκε από την αρχή. Δεν έχει σημασία. Αξίζει δηλαδή τέτοια κριτική στην παρούσα φάση. Σημασία δεν έχει να σταθεροποιηθεί, να αρχίσει να φτιάχνει ένα σύνολο. Έχει δίκιο, παππού μου, αλλά αξίζει τέτοια κριτική. Διότι φοράει τη φανέλα του Άρη, είναι βαριά, αλλά και το υλικό την κάνει. Αυτό το υλικό, επειδή το ξέρω, είναι βαρύ υλικό. Άμα το χρησιμοποιεί σωστά. Παίζει καλή μπάλα με αυτό το τελικό. Ναι, δεν είναι τη σειρά. Μήπως όλη αυτή η πίεση σειράς, που όχι. Θα αρχίσει να ασκείται δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στον Άρη. Δεν προέχει όχι, στην παρούσα είναι. Φάση η ομάδα. Απλά να υπάρχει, να είναι αυτό, να κάνει τα παιχνίδια τη. Ούτε στόχοι, ούτε ότι τεθήκανε με δύο μάτς κατευθείαν. Στόχοι πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρώπες, φυσική θέση, το έτσι, το αλλιώς. Καλά τα λες. Τρία μάτς, τρεις εβδομάδες και δύο με την εθνική πέντε. Που είναι η φυσική κατάσταση. Εγώ τρέχω πιο πολύ από αυτό. Εγώ στο είπα στο προηγούμενο μάτς με τον Άρη, με τον Μπάουκ, είδα τον Άρη, στο τέλος ότι δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του παιχνιδιού. Δεν μπορούσε να μπάμπι μου, αλλά εγώ τον έδωσα δικαιολογία ότι ο Βέλες ήταν μια καμένη αλλαγή που έπρεπε να αλλάχτεί και δεν είχε την απαιτούμενη συν μια αλλαγή στα χαφ να τρέξει η ομάδα. Ωραία, και το δικαιολογώ μέχρι το 75. Τι θα γίνει, μόνο για εκείνο το μάτς. Πέντε εβδομάδες περάσανε και δύο της εθνικής που λείψανε. Αυτή η φυσική κατάσταση δεν τη δουλεύει κανένα στο γήπεδο. Δηλαδή, κύριε Ερέρα, εσύ μπορεί να μείνει γυμναστής. Δεν έχει επιτελείο με δίκιο γυμναστής, δεν δίνει οδηγίες. Δεν του τρέχουν λίγο δηλαδή, δεν του κάνουν σπριντάκια. Γυμναστική, λίγο διατροφή. Τι πράγμα. Μας, ο Νασλίδης από τον Ιούνιο είναι έτσι. Σαν εμένα. Τέλος πάντων. Έκρηξη. Να τα λέμε αυτά. Δηλαδή, τα βλέπει ο κόσμος, κάποιος πρέπει να τα πει και εγώ είμαι η φωνή του κόσμου για να τα πει. Τα βλέπει. Κάτι πρέπει να γίνει. Η φωνή. Η φωνή, ναι. Γιατί ποιος θα τα πει, ποιος θα ακουστεί. Α, τα λες στα καφενεία. Α, μας ακούνε τρία καφενεία μαζεμένα, ρε παιδί. Ναι. Μου πήραμε και τις μετρήσεις. Μας ακούνε τρία καφενεία. Τρία καφενεία. Συνέχισε, Μπάμπη. Τι να συνεχίσει. Τότε δεν σπέζεσαι. Θεωρώ υπερβολικά όλα αυτά και τις κριτικές που ασκούνται σε μια νεοσύστατη ομάδα. Άμα φτάσουμε, νομίζω ότι από τη στιγμή που αρχίζει και ακούγεται η πρώτη μουρμούρα, νομίζω ότι ο προπονητής έχει τελειώσει για την Ελλάδα. Είδαμε ο Μουρίνιο που ήθελαν, αν ήταν στην Ελλάδα θα τον είχαν φάει από τώρα, παραμένει στη Μάντσεστερ, αυτό και θα μείνει. Μουρίνιο δεν έφυγε 15 Αύγουστο. Να, έτσι. Τελικά το θέμα είναι δεν μπορεί να τραταχτεί αυτή η φάση τώρα να σε βγαίνει ο Πόνσε τώρα να σπάει την μπάλα από δύο να του περνάει με μία τρίπλα και να μην του φτάνει κανένα. Ούτε με τα μάτια δηλαδή. Ο Πόνσε είναι με την μπάλα, είναι πιο γρήγορο από αυτόν που δεν έχει την μπάλα. Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι στην καθημερινότητα των αθλητικών ραδιοφώνων της Θεσσαλονίκης που είναι να κράζουμε, να γκρινιάζουμε, να λέμε διώξει τον ένα, βάλει τον άλλο καλύτερα εμένα αυτό. Αυτή είναι η αθλητική μας Θεσσαλονίκη και μια εβδομάδα η οποία ολοκληρώθηκε και την η προηγούμενη αγωνιστική εβδομάδα. Είχαμε την ήττα σοκ του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη από την Βίντι που θα έφερε και αυτή σίγουρα μουρμούρες όσον αφορά το. Εντάξει, Ευρώπη είναι Ευρώπη. Δεν έχει να κάνει. Πολύ σιγουριά, πολύ σιγουριά. Οπότε σήμερα τα πράγματα είναι κάπως τροποντινά σφιχτά με την έννοια ότι εντάξει, διαφορετικός θεσμός ναι μεν για τον ΠΑΟΚ, αλλά σε περίπτωση έτσι, μιας σε περίπτωση μιας βαθμολογικής απώλειας θα αρχίσουν και εκεί πέρα τα γκουχ. Μου στην πραγματικότητα. Ο ΠΑΟΚ όμως είχε ακόμα στα πόδια του την πρόκριση. Την έχει. Μας καθαρίζει τα ματσάκια. Πρέπει να πάρεις πλέον από εκεί που δεν ήσουν. Δεν ήταν επιτακτική ανάγκη να πάει να πάρεις την Chelsea αποτέλεσμα. Τώρα και η μαγιά του ΠΑΟΚ είναι άμα έχει δημόσια σχέση και θα πάνε. Στο Stamford Bridge, δώσει την εναχή και πέρασε.
Μα δεν έχει ΑΕΚ, δεν έχει. Τι μπορεί να πει, ρε Τσέλσι, μου δίνει ένα βαθμουλάκι να σου πει Τσέλσι, ναι, ναι, βρε αγόρι μου πάω. Έχει τι σχέση. Δεν είπαμε να χάσει να φάει. Δώσε ένα χ εκεί πέρα. Τελείωσε η αποστολή σου. Όταν το χρειαστείς μετά αυτό και θα με παρακαλάς, ναι, πούμε, ναι, για να προκριθείς του χρόνου στο Champions League, εγώ δεν θα σε δίνω. Οπότε κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ σήμερα στις 9.30 αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας. Τρία παιχνίδια εκεί η σημερινή ημέρα. Γενικότερα αυτή η αγωνιστική είναι λίγο κουτσουρεμένη και λίγο ξενέρωτη. Γιατί άμα δεν γίνονται όλα αυτά, να τελειώνουμε, ας πούμε. Να τελειώνουμε με τα ποδόσφαιρα. Δευτέρα δεν είναι ωραία να βλέπεις μπάλα. Δευτέρα λίγο ξεκούραση. Δευτέρα έχει My Style Rocks, έχει Τζίνι. Σήμερα έχει αποχώρηση στο Greece Next Top Model. Πώς θα το δούμε, αφού παίζει μαζί με τον ΠΑΟΚ. 9 η ώρα είναι. Βάλε εκεί μαζί να παίζουν αυτά τα αυτοκράτη. Δύο πράγματα για το πάσμα TV. Ένα λεπτάκι. Μην νομίζετε ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλό, αλλά ο. Ο προπονητής αυτός ο Νίκολιτς, ο Σέρβος Γαλεμπού, που τον ήθελε και ο ΠΑΟΚ και δεν ξέρω με τα Λουτσέσκο εποχή, να θυμάστε αυτό το όνομα. Α, μάλιστα. Αυτός ο μάγκας που λέτε, ρε παιδί μου, που είναι καφενείο, αυτό το καφενείο το συνέδεσε με 5-3-2 ετόπαιξε το ματσάκι. Στην κόντρα. Αλλά αριστερά, αν πρόσεξε κάποιος, είχε ένα αριστερό μπακ, ένα 30χρονο, στο πύρα τον έλεγαν. Στο πύρα, αλλιώς Μαυρούκος. Αυτό το τρεχαντήρι λοιπόν είναι και δεκάρι μπορεί να σου παίξει. Είναι μεγάλο, σαν το στυλ Μαρσέλο να πούμε, βγαίνει μπροστά. Και είχε κάνει ένα τρίκ μπροστά από τον πύρα, εσωτερικό οχτάρι, έχει ένα Μιλάνοφ, τον Βούλγαρο, 26χρονο. Αυτό το θυμάστε, δεν ξέρω αν παίζει η Εθνική Βουλγαρία, αλλά είναι σίγουρα το μέλλον δεκάρι τη Βουλγαρία. Οπότε, μάγκε μου, όσο και να τρέχατε και να κάνετε, με δύο παλιά στην κόντρα, με δύο αριστερός, ένας που ήταν μπακ φυσικά και ένας που έπαιζε εσωτερικό οχτάρι, είναι δεκάρια κιόλα. Έχουν πολύ καλά πόδια και σημαδεύουν με κάθετες μπαλιές τους δύο μπροστινούς, οι οποίοι ήταν ο Χούστη και ο Σέποβιτς, οι οποίοι δεν αλλάχθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο με εισάξιους κόντους και ευέλικτους παίχτες, που ήταν το 2-0 όταν είχε γίνει, με εισάξιους παίχτες, και την τρίτη του αλλαγή στο 80 δεν σου έβαλε στόπερ, σου έβαλε ένα εξάρι κόφτη που μπορεί να μοιράζει και παλιά. Και όπως είδατε, κομμαλίγο το 0-3 θα γινόταν αν δεν ο Πασχαλάκης δεν τέντωνε το δεξί του χέρι. Εμείς πάντως σας τα λέγαμε, τι πάνε να δείτε ΠΑΟΚ, ελάτε στον Πατμάν. Ήδη δεν ήρθαν να δείτε ΠΑΟΚ, πήγατε στα γήπεδα, πήγατε στις τηλεοράσεις, φάγατε το δίπαλο και ξεχάσατε. Θα ακούτε αυτή την εκπομπή. Αυτό ήταν από εκπομπή προφητιών. Πότε πρέπει να πάνε να παρακολουθήσετε ένα μάτσο, έχει ενδιαφέρον και έχει suspense, και πότε θα πρέπει να κάνετε άλλα πράγματα για να σώσετε και την ψυχική σας υγεία. Μία δήλωση έκανε χθες ο Ιβάν Σαββίδης, προχώρησε, έβγαλε μήνυμα ουσιαστικά για την ημέρα της Εθνικής Εορτής, η οποία έχει μια ιδιαίτερη σημασία να την αναφέρουμε. Στο μήνυμά του γράφει: «Επιλέγω την ημέρα υπερηφάνειας του έθνους μας, 28 Δεκάτου 2018, την ημέρα του όχι, για να απευθυνθώ σε όλους όσους ενδιαφέρονται για το ελληνικό ποδόσφαιρο, φιλάθλους και παράγοντες όλων των ομάδων, ζητώντας να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των ηρώων μας 78 χρόνια πριν και να ενωθούμε απέναντι στον κοινό μας εχθρό, τον φασισμό και την βία. Σας καλώ όλους να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά τις φασιστικές συμπεριφορές και τα σύμβολά τους που έκαναν την εμφάνισή τους στα ελληνικά γήπεδα. Σας καλώ να καταπολεμήσουμε ενωμένοι τα φαινόμενα αθλητικής βίας που πληγώνουν την ελληνική κοινωνία. Έφτασε η ώρα να πούμε όλοι μαζί το δικό μας όχι σε εκείνους που προσπαθούν να αναβιώσουν στα ελληνικά γήπεδα τις συνθήκες διάλυσης της ανθρωπιάς και της ευαισθησίας του ελληνικού λαού». Ήταν το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη χθες. Τι δουλειά έχει. Μίλησε για τον φασισμό και την βία που υπάρχουν και μέσα στην κοινωνία. Στα ελληνικά τα είπε. Γιατί δεν είναι. Τι τα είπε. Δεν ξέρω. Δεν είναι Έλληνας ο Ιβάν. Ξέρω εγώ. Αυτοφυσβητής αυτό. Αν το πει καλησπέρα, καταλαβαίνει. Δεν ξέρω. Εννοείται πως καταλαβαίνει. Αφού είναι Πόντιος Έλληνας, βέβαια. Τι. Δεν είναι. Λες ότι δεν είναι. Εσύ τώρα ο Ιβάν Σαββίδης δεν είναι Έλληνας. Μάλιστα. Ξέρω εγώ. Πάντως μίλησε και καλό είναι να απευθύνονται και οι ηγέτες των ομάδων που τροποντινά συσπηρώνουν πάνω τους μεγάλη μάζα κόσμου, να μιλάνε για τέτοια φαινόμενα, για τον φασισμό που, και σύμβολα και περίεργες καταστάσεις που κάνουν την εμφάνισή τους στα ελληνικά γήπεδα. Και γενικότερα ο ΠΑΟΚ δεν έχει δώσει και δείγματα, έχει δείγματα και σαν ΠΑΕ, και δείγματα ευαισθησίας, και πολλές ομάδες και ο Άρης και όλοι σε δύσκολες καταστάσεις που ζούμε αυτόν τον καιρό.
Μαύρο χθες το Μέγκα, νομίζω το κυριότερο της αγωνιστικής ημέρας. Δεν παίζει, τέλος. Μόνο θέλω να το δοκιμάσω. Μπορείς να το δεις μέσω συνδρομητικής, αν έχεις πλατφόρμες και τέτοια. Δηλαδή, ναι. Εκεί παίζουν κανονικά. Μπορείς να πάει να δεις ένα παράδειγμα. Παίζει το Μέγκα, αλλά δεν εκπέμπει μέσα από την DJ και αυτά. Καλύτερο κανάλι είναι το Μέγκα. Έχω την εντύπωση, δεν το έχω ψάξει να σου πω την αλήθεια, αλλά έχω την εντύπωση ότι παίζει και αναλογικά. Εκτός δηλαδή ψηφιακής πλατφόρμας. Αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει κάποιος που δεν έχει αποδικοποιητή και μπορεί να κάνει το σχετικό ζάπινγκ. Είναι εκτός DJ της εταιρείας που διαχειρίζεται. Ψάξω. Αλλά στην πραγματικότητα μαύρο έχει παίζει το κανάλι, γιατί οι περισσότεροι έχουν τους αποδικοποιητές και οι τηλεοράσεις έχουν σωματωμένους αυτούς. Και το καλύτερο κανάλι. Εντάξει, κοίταξε. Τώρα τα τελευταία 5 χρόνια. Ναι, που δεν έπαιζε ειδήσεις. Που δεν είχε πρετεντέρι. Που δεν είχε τέτοια. Να βλέπω παράδειγμα, ρητηρέ, το ευχαριστήθηκα. Και είδαμε πολύ κόσμο να σχολιάζει. Φυσικά δεν είναι όμορφο να κλείνουν μέσα, να χάνει κόσμο δουλειά. Ούτε ή άλλω ήταν σε μια πολύ μεγάλη παρατεταμένη περίοδο απραξία. Και κόσμο απλήτω και το ένα και το άλλο. Αλλά γενικότερα το Μέγκα έχει συνδυαστεί με πολλά σκοτεινά πράγματα στην συγχρονική κοινωνία. Ποιο θα ξεχάσει, ας πούμε, την κορυφαία δήλωση, τι φταίμε που όλη η κοινωνία, ας πούμε, είναι υπέρ του στο περιβόητο δημοψήφισμα που έβγαινε, πώς τη λέγανε εκείνη τη δημοσιογράφο, πόλες οι κοινωνικές ομάδες είναι ταγμένες υπέρ του νέα, ας πούμε. Όχι, η Σαράφογλου, εκείνη την ιστορική δήλωση. Θυμόμαστε και το ρόλο που είχε επιτελέσει, ότι είχε βάλει στην περίπτωση της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου, είχε μεταδώσει παραποιημένο βίντεο προϊόν μοντάζ, διαστρεβλώνοντας εντελώς την αλήθεια, και πάρα πολλά πράγματα για το κανάλι το Μέγκα. Βέβαια, το θέμα, ας πούμε, στην όλη ιστορία είναι ότι γράψαμε τραγούδι εμείς για το Μέγκα Channel και ναι, έχουμε γράψει εννοείται τραγούδι και φυσικά ότι καταπιάνουμε ως θεματολογία σαν Μπάμπης Μπατμανίδης Company, το ρίχνουμε στα τάρταρα. Θα αποχαιρετήσουμε λοιπόν και εμείς με εμάς. Μέγκα μας, τα μυαλά μου τα πονάς. Θα οδηγηθούμε σε διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μείνετε συντονισμένοι. Η καρδιά για σένα τρέμει, δες τι έπαθε η Ερμή, και κανείς δεν το είχε πει πως θα γίνει αγατροπή. Μια ζωή να με το θύμα, την παλεύω τσίμα τσίμα, με χορεύει στο τάψι, πιο χαζός για τον κάψι. Μεγάμας, τα μυαλά μου τα πονάς. Μεγάμας, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς. Μεγάμας, τα μυαλά μου τα πονάς. Μεγάμας, μίλα μας και μη μας αγαπάς. Για πάντα στέκεις μόνη, δίχως τον θα'ναι ο Τζέρι, με ένα σκέτο πρετεντερί. Κι ο καιρός βρε γαρέκεις, που θα στέκεις κατά γης. Γιατί αγάπη θα βρω άλλη, τώρα αλλάζω το κανάλι. Μεγάμας, τα μυαλά μου πονάς. Μεγάμας, τι θα γίνει φίλε μου με μας. Μεγάμας, τα μυαλά μου τα πονάς. Μεγάμας, μίλα μας και μη μας αγά. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4, στο πρωινό της 29ης του Οκτώβρη,
Περάσα και εθνικές εορτές, κουτσουρεμένες οι αργίες. Κυριακή μας έπεσε φέτο. Τραγωδία δηλαδή για την πλειονότητα του ελληνικού λαού. Τουλάχιστον 25 Μαρτίου νομίζω είναι Δευτέρα εφέτο. Ναι, και θα μας κάνει το χατήρι. Και Δευτέρα δεν θα χρειαστεί να ξυπνήσουμε. Σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα, σκεφτόμαστε βέβαια την κάθε αργία ξεχωριστά ως εκπομπή. Τώρα τι πηγαίνουμε, τι έχουμε μπροστά μας, Χριστούγεννα. Άστα να. Μπορεί να ξυπνήσουμε και καθόλου να μας πούμε γεια σας, παιδιά, πολύ ευχαριστώ. Καλά, εντάξει. Την άκουσα από την έξοδο downstairs. Έτσι. Πρωταθληματάκι Super League κουτσουρεμένο, καθότι μόλις 5 μάτς διεξήχθησαν αυτό το διήμερο. Το Σάββατο Λάρισα Όφη 0-0, Λαμία Λεβαδιακός 3-2 και χθες Κυριακή Πανιώνιος Ατρόμητος Αθηνών 2-2, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-1 και ΑΕΚ Άρης Θεσσαλονίκης 4-0. Το πρόγραμμα για τη σημερινή ημέρα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις στις 7 Ξάνθη ΠΑΣ Γιάννενα, στις 7.30 Ολυμπιακός Πειραιός Απόλλων Σμύρνης και στις 9.30 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας, στο μάτς που θα κλείσει την αγωνιστική. Εντάξει, τουλάχιστον θα έχει καλό καιρό. Ένα μάτς που, πώς λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, κρύβει πολλές παγίδες για τον Δικέφαλο που προέρχεται από το αρνητικό αποτέλεσμα τουλάχιστον στην Ευρώπη. Βέβαια, άλλος θεσμός η Ευρώπη, άλλος θεσμός το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, χαιρέτησε ο Σάββας Παντελίδης της Τρίπολης, γιατί ήταν. Πολύ πιθανό είναι πλέον και μετά από αυτή την απώλεια. Ναι, με τον Πανετολικό δεν είναι για απώλεια τώρα. Γιατί δεν είναι, εντάξει, ποιος Πανετολικός τώρα μόνο. Ναι, δεν είναι απώλεια, ούτε το Χ δεν είναι, είναι απώλεια αυτό. Τον είχε, μάλιστα, πεζόταν η Τρίπολη χωρίς να έχει την ανάλογη βαθμολογική συγκομιδή. Πεζόταν ως φαβορί στα στοιχήματα. 2-40 την έδινε το διπλό, 3 τον Πανετολικό. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Καλώς τον επίσης. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε πολύ καλά, εσύ? Αισθάνομαι λίγο προδομένος. Προδομένος γιατί? Από τη γειτονική ομάδα του Άρη. Μάλιστα. Περίμενα. Και το πάλιψε για 4 ολόκληρα λεπτά. Άντεξε. Ναι. Αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να δώσει βαθμούς για να πάρει πρωτάθλημα ή μεγάλη. Φαρμακομένα χείλη. Φαρμακομένα χείλη. Ελπίζω την άλλη αγωνιστική να κάνει το χρέος της. Πρέπει. Για τη Θεσσαλονίκη, για τη Μακεδονία. Έτσι, για Μακεδονία μου, το F16. Ζου. Να μας δώσει το πρωτάθλημα ο Άρης. Γιατί να μην στο δώσω τώρα. Γιατί αισθάνεσαι απειλή από τον Ολυμπιακό? Νομίζω από την παλιά έκεινε. Αυτή που θα... πιο πολύ τον φοβάμαι τον Ολυμπιακό. Ναι. Μην το γελάς μαθηματικά, άμα δεν σε δώσει το πρωτάθλημα του Ολυμπιακό, χάνω την Ευρώπη εγώ. Mm-hmm. Πρέπει να παίξω. Α, να τα. Όχι μόνο την Ευρώπη, απλά από κάτω σε χαϊδεύει λίγο και ο Λεβαδιακός. Αρχίζουν σιγά σιγά να βγαίνουν και αυτοί. Έτσι. Άμα το φτάσουμε μέχρι εκεί, καλά θα είναι, επειδή μάθατε τώρα, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, επειδή μάλλον δεν μάθατε την ιστορία σας, κοιτάξτε και λίγο χαμηλά, μην κοιτάτε μόνο επάνω. Μην βρεθείτε προεκπλήξεων, έτσι. Ναι. Απλά μια φιλική συμβουλή, τόσα χρόνια μαζί είμαστε. Στην ίδια πόλη παλεύουμε, εντάξει. Απλά κοιτάτε και λίγο κάτω, γιατί μέχρι τώρα κοιτούσε το ψηλά και ζαλιστήκατε. Ναι. Δεν είστε για τέτοια πράγματα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, άλλο, τι λέει, για πες. Καλά είμαστε, εσύ. Αγόρι μου να... Ναι, λοιπόν, επειδή χτυπάει και άλλη γραμμή, βλέπω ότι θέλει να κλείσει ο μπάτης. Ναι. Όχι, εσένα θα έρθει σήμερα ή το 9.30 είναι αποτρεπτικό? Όχι, φίλε, θα είμαι Θεσσαλονίκη, αλλά θα φύγω σιγά, μην γυρίζω. Δεν είμαστε γιατί. Τώρα Δευτέρα μπάλα, άσε μου τώρα. Ναι. Έχει τόσα άλλα πράγματα να παρακολουθήσουμε. 9.30 ώρα το βράδυ, ρε παιδιά, τώρα. Τα άλλα τα παιδιά πώς θα ξυπνήσουν να πάνε σε όλοι. Σωστό και αυτό. Μπορεί να δικαιολογηθούν οι πρώτες ώρες. Να είναι. Έγινε. Μπορεί να έχουν, ας πούμε, κράτα τις απουσίες γιατί έχεις μπάλα. Πώς λέμε, ας πούμε, κράτα τις απουσίες γιατί πρέπει να διαβάζεις για τις πανελλήνες. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι λέει? Είμαστε πολύ καλά, εσύ? Χαίρομαι. Έτσι. Λοιπόν, μια φιλική συμβουλή στον Οριανό εκεί. Να τη δω, η πονόψυχη φίλη. Αρέσει αυτό το γλυκύτατο χαμογελαστό ερωνικό σου στυλάκι. Πες μου. Όχι, φιλική συμβολή. Φιλική, αλλά γελάς. Πόσο φιλική στο φίλο μου Άρη, για πες. Λοιπόν, θα σου πω. Κατά καταλάβεις, το λέω πολύ φιλικά. Ότι και εμείς πέρυσι, όχι εμείς, όχι εγώ δηλαδή, εγώ τσακώθηκα γι' αυτό. Ναι. Το Λουτσέσκο τον ξεσκίζανε. Ναι. Ενώ έχει καλή ομάδα. Ναι. Εννοείται. Ναι. Και τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν κύπελος ο άνθρωπος και πρωτάθλημα σχεδόν πήρε, άμα. Ναι. Καλά, κανονικά το πήρε το πρωτάθλημα. Για τον ίδιο, ναι, όπως λέει. Για μένα, εξής. Γι' αυτό λέω τον Ερέρα, μην τον πολύ ξεσκίζετε. Mm-hmm. Περιμένετε λίγο. Θέλεις, ναι. Αρέσει, να χάνω. Όχι, δεν μ' άρεσε να χάνεις.
Εγώ το έβλεπα με φίλο Μαριανό χθε το μάτς. Θες να σου πω κάτι απλό. Ξέρεις πόσα χρόνια διαφορά έχουν ο Λουτσέσκου με τον Ερέρα. Τι σημασία έχει. Έχει μεγάλη σημασία για μένα. Εσύ τώρα ανέβηκε. Έχει μεγάλη σημασία. Εγώ δεν μπορώ να βλέπω μεγάλο προπονητή. Τώρα στείνεις την ομάδα σου. Δεν είναι το θέμα στείνεις την ομάδα σου. Ναι. Τρεις μήνες για αυτή η ομάδα. Δεν είναι ένα χρόνο δεμένη μαζί. Ναι, και τι κάνει δηλαδή, πώς το κάνει. Αυτά τα κάνει ο Λουτσέσκου. Μέχρι τα Χριστούγεννα, εγώ πιστεύω. Εσύ ο Λουτσέσκου πώς έχανες, με κανένα αρχή έπαιρνε σου παλίς, δεν έτρωγες την τράμπαλα, αγόρι μου. Ο Λουτσέσκου ξεκίνησε να ρολάρει η ομάδα μετά από ένα μάτσο με την Ξάνθη, θυμάσαι. Ναι. Σε εκτός όταν μου ήταν θεώρησε να φύγει να μείνει. Εγώ τσακώθηκα για τον Λουτσέσκου πέρυσι και είναι ένας λόγος που δεν πατάω γήπεδο φέτος. Ναι. Εσύ παίξε με Λουτσέσκου να έφερνες, να έχανες το Πανιόνιο, να ερχόσουν μέσα στο Χαριλάου ή μάλλον ερχόμουν μέσα στην Τούμπα, να σε έπαιρνα διπλό και να έτρωγες 4 από την ΑΕΚ, τι θα έλεγες. Αν τώρα υπάρχουν και που με το αν τώρα δεν έχει. Όχι αν, εγώ τα έχω χειροπιαστά. Εσύ τι θα έβγαινες με αυτά τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Εγώ τα δεν έχω αν, έχω χειροπιαστό αυτό το αποτέλεσμα. Υπομονή. Εσύ έκανες υπομονή. Εσύ με τι υπομονή. Με δυο χι τον έκραζε τον Λουτσέσκου. Αυτό το πανηγυρτζίδικο το φιλάβρο, δεν το γουστάρω καθόλου πραγματικά. Κανένας δεν το γουστάρει. Δηλαδή, τη μια μέρα και μια Κυριακή χάνω, ναι. Την άλλη κερδίζω, ναι. Τη μια βρίζω, την άλλη πανηγυρίζω. Δηλαδή, άμα κερδίσει τον Ολυμπιακό, τι θα κάνει. Ωραίο, αυτό κάνει και τραγούδι. Τη μια βρίζω, την άλλη πανηγυρίζω. Να πάρει τραγούδι παπέρα. Εσύ μου τα λες αυτά που. Ετοιμάζομαι. Από το βίντεο κλαπ έφαγες δύο εδώ μέσα και γινόταν χαμός για τον Λουτσέσκου. Με 27 νίκες ο άνθρωπος τώρα. Έγινε. Εγώ μαζί σου είμαι. Τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα. Μηδέν και εδώ. Μηδέν. Μηδέν. Παίρνουν και το κλείνουν. Μηδέν στο πηλίκο. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματά και αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέωση γενικής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ίντερνετια μας βρίσκεται και επικοινωνείτε και εκεί. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Είναι εκεί, αφωνή είναι, αλλά δεν ακούγεται. Ναι, ποιος είναι, δεν μας ακούγεται καλά. Ξαναπάρε. Όταν χτυπάει γραμμή και κατευθείαν το ρίχνει, είναι πάντα η Κατερίνα. Εντάξει, έχω αναγνώριση κλήσεων χωρίς να έχω μπροστά μου. Χωρίς να έχω μπροστά μου ρυθμό. Εντάξει, ούτως ή άλλως στην Ελλάδα το γνωρίζουμε αυτό. Είμαστε οπαδοί, δεν είμαστε ούτε οπαδοί ούτε φιλάθλοι των ομάδων μας. Είμαστε οπαδοί της νίκης ξεκάθαρα. Εξού και ένα τρανό παράδειγμα είναι το τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την εθνική ομάδα της χώρας μας. Όταν έφτασε να πετύχει την πολύ μεγάλη επιτυχία το 2004, όλοι ήταν Ελλάς ολέ, δεν θα σταματώ να τραγουδώ ποτέ. Μετά από τη στιγμή που άρχισε να χάνει και να έχει απώλειες και τέτοια, όλοι το κράξουμε. Το ίδιο συμβαίνει και με τα σωματεία. Ότι μόνο τα κερδάμε, όλοι είναι συσπηρωμένοι και λένε πάμε καλά και τέτοια. Και άμα αρχίζουν τα τουρουρούρου, ανατρέφεται το κλίμα. Άμα και σήμερα θα δεις ότι και ο Πάοκ, άμα κάνει κάποια γκέλα με τον Παναθηναϊκό, θα αρχίσουν και εκεί τα όργανα και στον Δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος προελάβνει αίτητος, έχει δείξει ότι είναι το ισχυρό φαβόρι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά μπορεί μια απώλεια να καταφέρει όλα τούμπα και να αρχίσουμε αυτό το γνωστό τροπάριο, το γνωστό μοτίβο των ραδιοφώνων της Θεσσαλονίκης που αγαπάμε τελικά να έχουμε, γουστάρουμε να έχουμε ήττες, γουστάρουμε να έχουμε γκρίνιες για να βγαίνουμε να λέμε εκεί τι έκανε, τι έρανε. Και βέβαια στην περίπτωση του Άριος, εγώ επαναλαμβάνω την προσέγγιση μου, την τοποθέτησή μου από τη στιγμή που η ομάδα είχε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα αποχής, απουσίας από το επίπεδο της Super League, το πιο επίπεδο στην παρούσα φάση, νομίζω ότι δεν μπορείς να θέτεις ζητήματα. Βγαίνουμε Ευρώπη, κάνουμε ράνουμε. Το θέμα είναι να σταθεροποιηθείς ακόμη και με τα σκαμπανεβάσματα, ακόμη και με τις βαριές ήττες. Όταν η πρώτη σου μεταγραφή ήταν ο Νασλίδης και κράζαμε, λέγαμε εντάξει, πάμε να σωθούμε. Αλλά μετά μου έφερε μια εικοσάδα παίχτες αλφα κλάσης. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Τους οποίους όμως τώρα τους κράζεις. Λες ότι αυτοί οι παίχτες δεν είναι. Μα υπάρχουν επιλογές, υπάρχουν τέτοιο, παίζουν. Φυσική κατάσταση να τους φτιάξεις. Δεν ξέρω. Γιατί ο Σιώπης, ρε φίλε, παίζει για πέντε, ας πούμε. Πώς έκανε φυσική κατάσταση ο Σιώπης? Γιατί είναι επαγγελματίας και γυμνάζεται. Οι άλλοι. Οι άλλοι τι κάνανε τόσο καιρό. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Δεν είμαι στις προπονήσεις παρών για να. Οι μισοί παίχτες, εγώ έχω διακρίνει 4-5 παίχτες οι οποίοι είναι επαγγελματίες και τρέχουν. Παρά που είναι και ονόματα. Οι άλλοι γιατί δεν βελτιώνονται. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έλα, ρε Πάπη. Έλα, βρε Κατερίνα. Τι έγινε, βρε Κατερίνα? Καλά, καλημέρα. Είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται, πού είσαι, χαθήκαμε. Χαθήκαμε, μία από εδώ, μία από εκεί.
έτσι, έτσι, έτσι τα φέρνεις. Βλέπω έχεις παρέα, αλλά αεροσπορ. Τι, παρέα, αλλά... πολύ πίεση στην πίεση, τα... Αμάρε πουλάκι μου, αυτή η αεροσπορ τελευταία είναι, τι μας βάζεις μάμε. Παρέα αεροσπορ, λέει. Τα ψάχνω, τα αναλύε, τα ψέξω πρωί. Μπράβο. Λίγο ελαφρύνεται το κλίμα. Έτσι, πες τα ρε Κατερίνα, πες τα. Έτσι ρε Κατερίνα, πες τα εδώ. Να μιλάει ο κόσμος, να μιλάει για κοινωνικά θέματα. Κοινωνικά θέματα θέλει ο λαός. Ωραία, ένα γυναικείο θέμα. Φωνή λαού. Έλα εδώ, έλα εδώ. Κατερίνα, ένα γυναικείο θέμα. Σταμάτα, μωρέ. Γυναικείο θέμα, όχι. Γενικά, κοινωνικά. Γυναικείο θέμα. Ποιο είναι το κόνσεπτ σου για σήμερα, πώς θα βγεις έξω, όπως λέει ο Κουδουνιάρης. Style Rocks, πάμε. Τι φοράς. Σπάνια βγαίνω έξω. Ναι, πώς θα βγεις με τα γέρ, με γαλότσα, με τι. Όχι, με τι, με παντελονάκι. Αυτό το λέω επειδή θέλουμε. Το παντελονάκι θα έχεις και καφέ ζωνούλα. Έτσι, μάλιστα. Δεν μου λες, Μπάμπη. Για πες. Πότε παίζεις τώρα? Την Πέμπτη έπαιξα. Δεν ήρθες. Τώρα ξανά. Τώρα παίζω σε δύο. Έπαιξες λαδικά. Ναι, σε δύο Πέμπτες ξανά, 15 του μηνός. Άντε. Πάλι θα έχει καμιά Ευρώπη να πούμε. Πάλι πάνω στον μπακ θα πέσουμε. Πάλι. Αυτή την Πέμπτη θα πέσει. Όχι, 15. Κάποια στιγμή το έχω κανονίσει. Άντε, κανονίστε. Θα βρεθούμε για να σε δω. Ναι. Θέλω να δω τη μορφή σου. Α, μάλιστα. Δεν είναι θεϊκή φωνή. Τι δε, μορφή δε, έχει. Φωνή. Αμα, δεν ακούγομαι και δεν βλέπουμε. Άστα να πάνε. Να σε καλά, okay. Κατερίνα. Σε φιλούμε. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Κοκκινίζω. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώ το να. Καλημέρα. Καλημέρα. Λίγο να πω λίγο την άποψή μου. Είναι καθαρά αυτό που λέει ο Στέφανος. Είναι, είναι θέμα νοοτροπίας του προπονητή του Ερέρα. Κατάλαβες, δεν είναι ότι... Δηλαδή τώρα είναι η νοοτροπία του να μπω να μην χάσω. Εντάξει, γιατί αν δείτε σε όλα τα μάτσα ο Άρης έχει χάσει όλο το πρώτο ημίχρονο σχεδόν ή παίζει μπάλα όποτε τρώει γκολ. Μπράβο, ναι. Εντάξει, είναι σε όλα τα μάτς. Με τον Πάοξο Κύπελλο, με τον Πανιόνιο. Το μόνο μάτς που σε βγήκε είναι το 2-0 με τη Λιβαδιά που έκανες. Ναι. Και εκείνο έσφιξες όταν γέννησε τον πέναλτι τη Λιβαδιά. Ναι. Μα κάνει, η Λάδος του Τρουπέτη έχει μια ομάδα έτοιμη για κόντρα που την έπαιξε μόνο εντός έδρας με τη Λιβαδιά. Αυτό ακριβώς. Είναι η νοοτροπία του Ερέρα, όχι το ότι... Τι επιλογές. Μπράβο. Έτσι. Δηλαδή τι όνειρο είδε χθες, ξέρω εγώ, με τον Μπάσα. Να, αλλά μέχρι τώρα δεν αποθεωνόταν σχεδόν ότι είναι πολύ καλός προπονητής, ότι κάνει. Ναι, και ξαφνικά μέσα σε δύο εβδομάδες έχει γυρίσει όλο το πράγμα τούμπα. Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Χθες κάνοντας μια βόλα στο site της ομάδας στο Facebook που ξέρεις γράφει το τελικό. Τα είδα και εγώ, από κάτω. Δεν υπήρχε καμία αποθέωση. Όπως επίσης να σου πω, παιδιά, είναι και θέμα νοοτροπία του λαού. Γιατί εγώ μετά το μάτσο με τον Μπάουκ φύγαμε μετά από 2 ώρες. Δεν μπορούσα να σε χάσουμε, φίλε. Ναι. Γιατί δεν γίνεται, Μπάμπη και Στέφανε, πριν 10 χρόνια να φέρναμε χ με τον ΠΑΟΚ και να κυνηγούσαμε τον Λουμπούτη και τον Κατσιαρό και τον Λιογίδη. Και τώρα, έτσι, ναι, και τώρα να χάνεις περιπατέγκο, να κερδίζεις 1-0 από το 3, να τους πιάνεις από το λαιμό, να τους βάλεις άλλα 2, να μην πειράζεις παιδιά παλαμάκια. Να σου θυμίσω ότι πριν από 10 χρόνια δεν μπορούσες να φανταστείς ούτε καν ότι ο Άρης θα ήταν στη Γάμα Εθνική. Και ότι θα έλειπε από τη Super League 4 χρόνια. Έχουν δυστυχώς αλλάξει συνθήκες και οι καταστάσεις. Αυτό το σοκ που έχει υποστεί το σωματείο νομίζω ότι θέλει καιρό να γίνει και να γίνει το restart. Οκ, συμφωνώ. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά απαγορεύεται για μένα, έτσι, να χάνεις και οι άλλοι να βαράνε παλαμάκια, ναι, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Ναι, δεν είναι. Γιατί δίκιο, μετά, γιατί αν ακούσατε τις δηλώσεις μετά τον αγώνα και των παικτών και του Ερέγα, όλοι στα κάνεις τι, το χειροκρότημα αυτό μας δίνει κουράγιο. Καλά, εντάξει. Φάει τον τόρτι. Τώρα δεν θα γίνει. Δηλαδή βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ έφερε χ με τον Άρη μέσα στην έδρα του σε διάφορα αγώνα κυπέλου. Υπήρξε ψιλογιούχα, παιδιά. Ναι. Με τη Βίντι υπήρξε χοντρόγιούχα. Που πάω και έχει να χάσει κανένα οχτάμινο. Κανένα οχτάμινο. Και σήμερα, αν γίνει κανένα αρνητικό αποτελέσμα, θα υπάρχουν και όργανα. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το πρέπον, αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν παραγωγό. Μπορεί να τα φέρει όλα τούμπα τώρα, δηλαδή. Όχι, δεν είναι αυτός ο τρόπος, αλλά και το να χάνεις και να του υπάρχουν χειροκροτήματα ενώ χάνει η ομάδα, και για μένα αυτό δεν είναι σωστό. Δεν σημαίνει να μπουν μέσα, ούτε και εκείνο που κάναμε. Που φεύγανε μετά από 2 ώρες από τα ντουζ, ήταν σωστό. Ναι, όχι, αν το αφήσουμε όπως λέει και ο φίλος τώρα μετά το τετράμπαλο από την Nike που είσαι και άρεσε να πω, δεν είμαι Λιβαδιά, ρε φίλε. Ο Λιβαδιακός να τρώγε 4, θα γινόταν χαμός στη Λιβαδιά τώρα. Για να σου πω, παιδιά, δεν είμαστε ότι φέτος ανέβηκες. Και τι έγινε που φέτος ανέβηκες. Ναι, αλλά τελικό είναι για Ευρώπη. Έφερες παίκτες οι οποίοι
έχουν παραστάσεις από, από πρωταθλήματα μεγάλα της Ευρώπης, έτσι. Ναι, βέβαια. Να πω αυτό που είπε ο Στέφανος. Ναι. Να πω ότι, ξέρω εγώ, είναι βασικός και αντικατάστασος, ξέρω εγώ, ο Διαμαντόπουλος και η ομάδα στήθηκε πάνω του. Να πω, μάγκες, ναι, του Μπέκα σωθήκαμε φέτος. Ναι, εντάξει, ναι, έχουμε 12 βαθμούς. Αλλά όταν έχεις αυτή την ομάδα και αυτές τις μονάδες, είναι θέμα προπονητή να το διαχειριστεί σωστά, παιδιά. Μάλιστα. Έγινε. Και προπονητής είναι επίπεδου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή δουλίτσα. Τσαο, τσαο. Καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Περίμενε. Καλά. Έλα. Εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω, ποδοσφαιρικό σχολείο. Όχι, ρε, γιατί είναι τέτοιο ώρα θες. Να το παιδιά να έχουμε, δηλαδή μισό λεπτάκι, μισό λεπτό. Διάλειμμα έχουμε, διάλειμμα. Αυτά διαλύματα τώρα εδώ με μένα μιλάς. Τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα. Πηγαίνεις στην έδρα της πρωταθλήτριας και δεν τη σέβεσαι, ρε. Ποιος είσαι, ρε. Ποιος είσαι, ρε, νεοφώτησε. Πηγαίνεις στην έδρα της πρωταθλήτριας Ελλάδος και παίρνεις ανοιχτά 4-3-3, το χτυπείς box to box. Ακούσε, ρε, εγώ τώρα τι να τον απαντήσω αυτόν. Άντε, λάτε, με ποιο... Καλά, ρε, ήρθες με τον Μπάσα Στόπερ και τον Τιγινή Φόρ να πάρεις αποτέλεσμα στο ΆΚΑ με τον Κολάσο εσωτερικό αριστερό μέσο. Και εσύ το είδες αυτό, αρέσκει. Και να είναι, να είναι στην επίθεση, στην άμυνα του αντιπάλου. Ο Κωνσταντινίδης με τον άλλο τον Βαλεριάνο, πώς το λένε, γιατί τους ανεβάστε πάνω από το κέντρο. Ποιος νομίζετε ότι είναι ο Ρομπέρτο Κάρλος με τον Σαλγκάδο. Τι κάνετε, ρε. Και φυσικά όποιος δεν σέβεται την ομάδα η οποία ήταν και θα παραμείνει πρωταθλήτρια, αυτό παθαίνεις. Εντάξει, από ασέβεια και λόγω σεβασμού σταματήσαμε εμείς το 4-0. Fair play δηλαδή λες. Τι να πω εγώ τώρα, δεν μπορώ να απαντήσω, ρε. Δεν μπορώ να απαντήσω, ρε Νίκο, να πούμε. Μπορώ να απαντήσω, βλέπεις, εγώ την έχω μούγκα τη δουλειά. Μετά το 75 Στεφανάκη, επειδή ξέρω ότι ο Καστοριονός είναι πολύ φίλος με τον Αριανό της Θεσσαλονίκης, του λέει κάτσε να σταματήσουμε γιατί εδώ υπάρχουν και φιλίες. Δημιουργήσουμε θέματα στον κόσμο. Ναι. Φτάνει. Φτάνει, fair play, βγάνε λίγο, κάνε αλλαγές, ξεκούρασε. Φτάνει. Πού να έπαιζε και πλήρης η ΑΕΚ. Πού να έπαιζε και πλήρης. Όντως, είχε και απουσίες. Όταν εγώ σας έλεγα ότι ο Πογέ είναι υδραυλικός, με κοροϊδεύατε. Μάλιστα. Είναι σκόκο, είναι παιχταράς. Εγώ τώρα άντε τι να πω, το. Ότι ο Ζουνίδης ούτε το μανίκι μάζεψε και ανακάτευε το φραπέ στον πάγκο, τόσο εύκολο απόγευμα είχε. Ε, τι να κάνουμε τώρα. Είσαι ασεβής, αδαείς και δεν φοβήθηκες και δεν σεβάστηκες την ΑΕΚ. Εγώ δεν είμαι αδαείς ούτε ασεβής, αλλά δεν είμαι προπονητής. Ή μάλλον δεν με βάζουν στο πάνω. Έτσι, όχι. Προπονητής είσαι. Δεν είμαι καλύτερος από αυτόν. Τι να κάνω εγώ τώρα. Τι να κάνω τώρα να κλάψουμε όλοι μαζί. Άντε, γεια. Γεια, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Μπάτμαν. Έλα, αγόρι μου. Παίρνετε τον προηγούμενο αυτόν τον χάρτινο. Ναι. Προπονητής στον Άρη. Ναι. Βάλε και ένα τότε πρόσφορα για το ημίωρο να ανέβουμε. Έτσι, να ανέβουμε λίγο. Να το μετά. Να αναλάβει ο προπονητής στον Άρη. Έτσι, έτσι. Τι έχει σήμερα το πρωινό, δεν μας είπες. Τίποτα τώρα κατέβω κάτω βρώμικο κάτω θα ανοίξει να κάνω και λίγο μπουρουμπούρου. Ναι, λίγο μπουρουμπούρου, λέει. 7:25 θα ανοίξει καντίνα. 8 ώρα, 8 και 10 ανοίγει. Σοπαρε. Α, ωραία καντίνα, μπράντ. Εντάξει, μπορεί να έχει τίποτα κρύο από χθες. Εντάξει, κάτι δεν που έμεινε καμιά πάντα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσαο, τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλώς τον, καλώς τον. Καλή εβδομάδα. Επίσης, επίσης. Να δούμε άμα θα είναι εβδομάδα καλή, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Γιατί αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλή. Κοίταξε, ξέρεις τι γίνεται τώρα για σήμερα. Δεν έχω έτσι, ας πούμε, μια. Δεν το ξέρω, δεν το πολύ βλέπω το πράγμα. Γιατί τις προηγούμενες εβδομάδες λέγαμε ότι άμα κερδίζουν οι ομάδες μας, δεν έχουμε δουλίτσα στα ράδια. Τώρα, ναι, άμα κέρδιζε ο Άρης θες, τίποτα δεν θα έχει, ούτε ένα τηλέφωνο. Κατάλαβες. Τώρα, ας πούμε, έγινε λίγο σουσού. Άμα φέρει και ο ΠΑΟΚ αρνητικό αποτέλεσμα, θα ανάψουν εδώ πέρα πυρσούς όλα τα ράδια. Πάπη, όταν ο παδός και ο φύλαθρος δεν είναι. Καταρχήν δεν είναι στραβός, έτσι. Δεν βλέπουν μπάλα, ρε. Κανείς δεν βλέπει μπάλα. Δεν είναι στραβός από ποια πλευρά το λέω. Όταν καταλαβαίνει ότι παίζει με μια ομάδα ανώτερη, θα χειροκροτήσει την ομάδα του για την προσπάθεια που κατέβαλε. Εκτός και άμα φάει κανένα τετράπαλο, έτσι. Άμα λήξει ένα 0-0-1, α πούμε, χάρη, οκ, θα χειροκροτήσει με ένα γκολ διαφορά. Άμα φάει 4, θα γιουχάρει. Αλλά όταν παίζει με μια ομάδα την οποία τη βλέπει ότι είναι κατώτερη τη δική σου και βλέπει τους δικούς παίκτες να περπατάνε μες στο γήπεδο, να μην έχουν ενέργεια, να μην βγάζουν τους αυτοματισμούς και να πληρώνουν και να κάνουν λεφτά, λογικό είναι να γιουχάρει κιόλας. Έτσι. Τώρα, να πούμε και για τον Άρη Στέφανε ότι όταν ανέβηκε ο Άρης
Είπα, ο πρώτος στόχος του Άρη θα πρέπει να είναι, μετά από 4 χρόνια που λείπει, και πέφτοντας 4 ομάδες φέτος, να είναι να μείνει στην κατηγορία. Αυτός είναι ο στόχος. Ούτε Ευρώπες, ούτε τίποτα. Θα διαφωνήσω πολύ μαζί σου, άστο. Δεν. Θα έπρεπε να στήσει μια ομάδα έτσι σκληροτράχυλη, που να ματώνεις να τη βάλεις γκολ. Μα το ξεκίνησε έτσι το θέμα. Όχι, δεν το έκανε όμως, δε φίλε. Όταν σου λέω ότι από την αρχή της χρονιάς, μόλις είδα τα πρώτα δύο παιδιά, είπα ότι που κέρδισε κιόλας, έτσι, ναι, ότι βέβαια. Το κέντρο το έχει πρόβλημα του Άρη. Ούτε μπάλα κρατάει, και αν πιεστεί, κάνει συνεχώς λάθος με τη βάση και βγαίνουν συνεχώς παίκτες στην πλάτη του. Ωραία. Εγώ γιατί δεν είμαι στο πάγκο να το διορθώσω αυτό που μπορώ. Μα δεν έχουν τα χαρακτηριστικά. Μα μπορώ να το διορθώσω, σου λέω. Βλέπεις ότι ο Μπάσα είναι ο Πέλκας του Άρη. Δεν μπορεί να παίξει. Μέσα. Το βγάζεις και έχεις και το Μαρτίνες. Με πάρεις και εμένα στον πάγκο. Κάτι φυσικά να... θα σε πάρω. Τι δουλειά μου δώσεις. Φυσικά ότι γουστάρεις αγόρι. Τα νερά. Τα νερά. Αυτό θέλω. Κουραστικό γραφείο τύπου περιμένεις. Τα νερά να κουβαλάω. Εγώ μπορώ να το διορθώσω αυτό που λες. Αυτός γιατί δεν μπορεί που είναι επαγγελματίας προπονητής. Το βλέπω και μπορώ. Είναι και έμπειρος προπονητής. Εγώ όμως από την αρχή όταν ήρθε. Σου λέω, είναι προπονητής, αλλά είναι πολύ μάνατζερ και λίγο προπονητής. Αυτοί οι παίκτες ήρθαν επειδή είναι μάνατζερ. Άμα δεν ερχόταν αυτός, δεν θα ερχόταν για αυτοί. Mm-hmm. Μπρούνο Γκάμα, σου λέω, Ματέο Γκαρσία, Μπάσα, Μαβράι. Εγώ πάντως, φίλε, το πρώτο γκολ του Τσάικ που δεν το είδα το παιχνίδι, δεν θα σημειώτυπα. Α, δες το. Όταν, δηλαδή παίκτης, από το κέντρο, σε εκτός ένας παιχνίδι ομάδος. Ναι. Είναι μόνος του, γιατί μόνος είναι. Με ένα κοντρόλ έφυγε μόνος του. Ναι, μόνος του ήταν και είχε τρεις παίκτες μπροστά στα 5 έτσι. Μέτρα. Αλλά πώς τους πέρασε δεν μπορώ να καταλάβω. Το Χάρι Πότερ τα κάνει αυτά. Πες με εσύ. Τι πώς πέρασε, φίλε. Με μια τρίτα τους άδειασε και τους τρεις και έφυγε μόνος του. Πώς φεύγει. Και δεν τον προλάβει. Και πώς είσαι. Πώς γιατί. Ο Πάς έπαιρνε κεντρικός αμυντικός, θες. Ναι, υποτίθεται και γρήγορος. Αυτό είναι πάντως όνειρο που έβαλε τον Πάς σε κεντρικό αμυντικό. Όνειρο ήταν, εντάξει. Ο Δελιζής δεν έλεγε και γελάει στον Πάς. Κάπου να την ξέρει. Μάλιστα. Σήμερα πώς το βλέπεις. Σήμερα είναι δύσκολο το παιχνίδι, παιδιά. Mm. Ο Δόνης είναι σκληροτράχυλη ομάδα φτιάχνει πάντα. Δεν είναι τρώει εύκολα. Εσύ τώρα τι ανησυχείς και να χάσεις, θα χάσεις το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ας το χάσεις και. Όχι, δεν ανησυχώ, παιδιά. Αλλά εμένα η σφαλιάρα που φάγανε τη Βίντη μου άρεσε γιατί ο στόχος μου στην Ευρώπη παραμένει. Είναι μέσα στο στόχο μου, ας πούμε. Και μου άρεσε γιατί θα ξυπνήσει λίγο τους παίκτες. Θα καταλάβουν ότι δεν είναι το προβλητό. Δεν παίρνεις τίποτα. Δεν κερδίζεις τίποτα. Άμα δεν πας μέσα στο γήπεδο δεν τα δώσεις όλα. Μάλιστα. Έγινε. Και κάτι τελευταίο. Ναι, ναι, βεβαίως. Και κάτι τελευταίο. Σου είχα πει, Στέφανε, δεν την πάτησες από εμάς την περασμένη αγωνιστική. Την πάτησες τώρα. Σου είπα, έχει πρόβλημα με τα ύψη στις κειμένες φάσεις του Άρης. Το γκολ που τρώει από τον Μπόσε το δεύτερο έχει κάνει ακριβώς ίδια φάση, παρόμοια ίδια ακριβώς, ναι. Από κόρνερ πάλι, ναι. Απλά το απόκρουσε ο Κουέστα εκείνο. Ναι. Το επόμενο το έφαγε. Αν δεν υπήρχε εκεί ο Δελιζής και δεν υπήρχε ο Μπάσα δεν παίρνουν συμπαλιά. Ο Μπάσα ήταν βιδωμένος, σας το έπαιρ. Ναι, ήταν βιδωμένος. Σε χαιρετούμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, τσάο τσάο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, μας περίμενε. Καλημέρα. 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 Καλά είμαι. Ο Άγγελος! Σ' άρεσε. Θα ήθελα. Θα ήθελα. Άγγελος του Λάκου πέρσι. Θα ήθελα. Πρόπερσι, ναι. Αλήθεια τώρα. Δεν ξέρω. Πού να πήγε ο άνθρωπος μας. Πήγε γυμνάσιο. Κάνει κοπάνες τώρα. Τι μου θύμισε το παιδί. Άμορφη, φίλε. Έχουμε. Άσε, δυστυχώς. Χθες μνημονεύαμε σε μια παρέα που ήμουν εκεί. Μνημονεύαμε παλές, ένδοξους ακροατές εδώ του λόγου επειδή, οι οποίοι δυστυχώς δεν βγαίνουν για τους X λόγους. Τι λέει, πώς είμαστε? Καλά, τέλεια. Τέλεια. Κάνουμε και τέτοια και γελάμε, ρε παιδιά. Έτσι. Εντάξει, πολύ καλό πια. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Το Λευτέρι να δω μπορείς να κάνεις. Πού είναι αυτή η ψυχούλα. Στέφανε το Λευτέρι, τον ξέρεις. Ορίστε. Στέφανε το Λευτέρι, τον ξέρεις. Έβγαινε πολλά χρόνια εδώ. Ο φίλος της ΣΑΚ από Αθήνα. Από Αθήνα. Ίσως και να μας κρυφακούει. Κουτσουπιά και τέτοια. Ναι. Κουτσουπιά, ραντεβού. Ναι, ναι. Αν μας ακούει έκκληση του λόγου, επειδή τον ζητάει ο λαός. Ο λαός δεν είναι ότι το ζητάω, ναι, εγώ. Ναι. Ο λαός με σταματά στον δρόμο και μου λένε πού είναι ο Λευτέρης. Πού είναι ο Λευτέρης. Ναι. Έχεις να βγεις πόσο καιρό και βγαίνεις μετά το τράμπαλο του Άρη, όμως. Ναι. Τα λέμε και αυτά. Τυχαίο. Τυχαίο. Αύριο σας δω, αύριο σας δω. Εντάξει, ρε. Στέφανε, δεν κατάλαβα τι είπες πριν. Είπες δεν πρόκειται να το χάσει ή και να το χάσει τι έγινε το πρωτάθλημα. Εντάξει, για να χάσει το σημερινό παιχνίδι δεν πρόκειται να χάσει πρωτάθλημα, αυτό σου λέω. Α, ναι.
Άμα χάσει σήμερα, θα σου πω. Θα γίνει, θα έχουμε εδώ λαϊκά δικαστήρια, θα έχουμε άλλου είδους τροπή. Κάτσε και ο Παναθηναϊκός, παιδιά. Ναι. Ο Παναθηναϊκός, παιδιά, κάτσε να το δούμε με ντέρμπι. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Ναι. Το θέμα είναι ότι. Δεν θα κερδίσει εύκολα. Δεν λέω ότι θα κερδίσει εύκολα, κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Ο μόνος τώρα, ναι, γιατί και φέτος ψάχνουμε ας πούμε, τον τρόπο με τον οποίο ο Πάκου μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα. Αν το χάσει, μόνος θα το χάσει. Δηλαδή κάνει μια απώλεια και τα φέρνει όλα τούμπα. Αρχίζουν τις γκρίνιες, τα τέτοια. Αυτή η ανομαλία από το 1996 που ο πρωταθλητής Ολυμπιακός τα έπαιρνε χωρίς να χάνει πουθενά. Ναι. Δεν γίνεται πουθενά αυτό το πράγμα. Σε ποια χώρα δεν χάνει πουθενά κάποια μια ομάδα. Λογικό είναι να χάσει και ο Πάκου κάποια στιγμή. Έτσι. Σωστό. Το λογικό, δεν είναι λογικό να μην χάνει ποτέ. Ναι. Ο πρωταθλητής είναι με 67 βαθμούς, να ξέρεις φέτος. Μέχρι εκεί είναι. Μάλιστα. Απλά είναι. Ναι, εντάξει. Άμα βάλεις όλοι χάνουν παντού. Άμα βάλεις με 67 βαθμούς, πρέπει να κάνεις 3 ήττες και 5 ισοπαλίες. Και πάλι θα έχεις 67. Μέτρα να δεις. Ναι. Γι' αυτό σου λέω. Εντάξει. Τι φοβηθείς, τι να φοβηθείς τώρα. Ναι, τότε τον αγώνα χθες. Παίξτε πολύ χάλια, Στέφανε. Τι χάλια, δεν υπήρχε ρε φίλε. Μιλάμε τώρα που ήταν για 5-6, δεν ξέρω οι παίχτες επίτηδες το κάνανε. Δηλαδή, ο Αναστόπουλος, άμα ήτανε, θα είχανε με ένα 0, μπορεί να βάζει και γκολ. Που τον κροϊκό. Έλα ρε, έλα ρε, Αλενατό ρε. Ναι, Αλενατό ρε, φαντάζομαι. Σούλης, Σούλης. Σαν να μου λες ότι εσύ τώρα, σαν ΠΑΟΚ, έπαιξες με στόπερ τον Κάνιας. Κατάλαβα. Ναι, αυτή η κίνηση ήταν. Μάλιστα, έγινε. Θέλω να κλείσω, παιδιά, ένα τελευταίο πράγμα. Ναι. Δεν ξέρω, επειδή τώρα άνοιξε, ναι. Δεν ξέρω, είπατε για τη νίκη του Βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Δεν προλάβαμε εσείς ο Βόλεϊ. Δεν προλάβαμε τίποτα μας. Ούτε Β' Εθνική, ούτε Γ' Εθνική, τέτοια. Με τον Ηρακλή. Πες τα, γιατί δεν τα λες εδώ σαν Βόλεϊ 20 ανταποκριτής. Νίκη, 3-0, άνετη νίκη. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Για τον μπάσκετ όμως δεν λέτε. Ποιο μπάσκετ, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μπάσκετ τώρα, μάλιστα. Όταν θα παίξει με τον Άρη θα το θυμηθείς. Ναι. Θα μιλήσουμε τότε. Μάλιστα, έγινε, σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, 7:34 πρώτα λεπτά θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα και να επιστρέψουμε εδώ στο λόγο επειδή. Και Β' ούτε για Β' εθνική δεν λέτε, για Γ' εθνική δεν λέτε. Καβάλα του Δερμιτζάκη, τι έγινε να πούμε εκεί πέρα. Μέχρι Μπαρσελόνα θα πάμε. Φαντάζομαι τώρα τι γίνεται. Δώστε να πάρουν οπαδί τη Ρεάλ, να κάνουν λαϊκά δικαστήρια. Γιατί δεν βγαίνουνε. Τι έγινε κύριε Λοπετέκη, δεν τα έδωσε να πει. Βάλε με ένα μέσα. Δεν έβαλε και το Μόντρι στο πεθαμένο λίγο πιο πίσω. Έτσι. Φαντάζομαι τώρα τι γίνεται. Το κατουρί των φτωχών. Δεν θα έχει τώρα μωρέ εκεί πέρα κανένα ράδιο. Αν δεν έχει ράδιο να του πάρουμε εμεί σαν ακροατέ. 5-1 να τρώσουν από την Μπάρτσα, μιλάμε εκεί γίνεται σφαγή. Είμαστε ισπανικά ραδιόφωνα τώρα εμεί. Χρυσάφια θα μας ρίχνουν. Κανονικότατα. Πρέπει να τους μοιράσουμε τεχνογνωσία. Να πάμε έστω για σήμερα, για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, τελευταία διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή 7:42 πρώτα λεπτά. Το δυνατό φινάλε και ντεμαράζ της εκπομπής με τις σημαίες ψωμιάδη συντροφιά μας, σημαίες ομάδων και κρατών, λάβαρα πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags στη Βασιλέως Ηρακλείου, δάκια και στο τηλέφωνο 231-0532-000, 287-38 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή μας, FM κενό. Μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέωσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή διαδικτυακώς και εκεί ανταμονόμαστε. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα σας. Καλώς τον. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Όσο καλή και να μπορεί να είναι, γιατί εγώ πραγματικά εκνευρίστηκα πάρα πολύ. Εγώ είμαι πάντα υπέρ, σας είχα πει ότι είμαι υπέρ των Ισπανών προπονητών. Ναι. Λοιπόν. Ούτε το προπονητή θα παίξει ούτε τίποτα. Εγώ μπαίνω μέσα στα μάξια χθες για να πάω στην παλιά μου την γειτονιά να δω το μάτι σε ένα μαγαζί. Ωραία. Ναι. Και ακούω εκεί την ώρα το Χρήσαφο που ανακοινώνει και την δεκάδα. Και μου λέει μπάσα στα center back. Λέω θα έχει κανένα τραυματία, θα είναι ο Δελιζής, ξέρω εγώ θα είναι τραυματία. Από ό,τι φάνηκε δεν είναι, από ό,τι λένε δεν ήταν τραυματία. Στο πάγκο και... ήταν έτοιμος με το Σόουζα κανονικότατα στην αποστολή. Ούτε κρατσούγια έχει ο Δελιζής. Και λέω γιατί τι ήταν αυτό, τι αλχημία ήταν αυτή. Δηλαδή τώρα κάτσε απίστευτο πράγμα. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν θα τα ρίξω παιδιά όλα στον προπονητή. Γιατί και οι παίκτες που έβαλε μέσα, εγώ δεν είδα καμιά προσπάθεια. Στο πρώτο ημίχρονο που φάγανε και αυτό το γκολ, όντως είναι, δηλαδή να φάσεις γκολ από το κέντρο, τι να πω, δεν ξέρω, ναι. Εντάξει, μόνο οι ρεστανικές ομάδες μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν είδα προσπάθεια από τους άλλους παίκτες. Ναι. Πού είναι ο Γκαρσία, πού είναι,
Είναι το δεύτερο μάτς μετά και το ΠΑΟΚ. Κανένας, οποίος... κανένας. Ναι, ακούστηκε το όνομά του, εντάξει, ζητάνε όλες οι ομάδες και τον Αντάλλο. Αλλά... Εγώ φίλε μου, μόνος διασωθής που λέω τόσο καιρό στον Άρη είναι αυτός ο Τέρματζης ο καλός και ο Σιώπης που τρέχει. Δεν ξέρω. Μπράβο. Χθες νομίζω ότι πρέπει να γράψει πολλά χιλιόμετρα ο... Το παιδί αυτό, ο Σιώπης, δηλαδή συγκινήθηκα. Λέω, τι κάνει αυτό το παιδί, κάθονται, λες... περπατάνει άλλοι και τρέχει για όλους. Και νευρίαζε, ναι, και νευρίαζε με τα γκολ που τρώγανε επειδή είναι κόφτης και τους έβριζε, τον έβλεπα ρε παιδιά, λέει τι κάνετε. Παρόλα, λέω τώρα ότι ίσως να ήταν και ένα μάθημα αυτό. Κάτσε πολλά μαθήματα, πολλά μαθήματα πήρα, μάστο. Γιατί μήπως και βάλει μυαλό προπονητής και το δει λίγο διαφορετικά. Γιατί κατεβάζει, ναι, μένει επιθετικά την ομάδα, κάνει κατοχή, κάνει ράνι, αλλά όλα ανούσια. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό που κάνει η ομάδα μέσα στο γήπεδο. Κοίταξε, και ανάποδα να την κατέβαζε, όλοι είναι παίχτες και οφείλουν να παίξουν. Τώρα αυτό δεν παίξανε κιόλα. Δεν τους έβαλε κιόλα, αλλά δεν παίξανε κιόλα. Καθόλου ούτε ένα φιλότιμο, κάτι τι. Τίποτα, ρε φίλε, τίποτα. Δηλαδή, Στέφανε, δηλαδή ήταν απίστευτο αυτό. Δηλαδή, είσαι τραγικός. Βάζεις τον Μπάσα, στόπερ. Ωραία, συμφωνώ. Τον έβαλες. Είναι λάθος. Αλλά αυτός ο Μπάσα, υποτίθεται είσαι και κόφτης. Εξαρώ στόπερο, ρε παιδί μου. Μπορείς να παίξεις. Είσαι γρήγορο στόπερ, δηλαδή κίνητρο. Απαγορεύεται να φας το πρώτο γκολ. Εκεί δεν σε δικαιολογώ. Στο δεύτερο και στο τρίτο στο κεφάλι σε δικαιολογώ. Αλλά το πρώτο δεν μπορείς να το φας, επειδή είσαι γρήγορος, υποτίθεται. Για εγώ στο δεύτερο τον γκολ, Στέφανε, ναι, είδα ότι δεν σηκώθηκε κανένας για κεφαλιά. Δεδομένοι ήταν όλοι, και ο Μαυράη ο ψηλός και ο Μπάσα. Εγώ κανένα πίστευα εκεί ο Δελιζήσης από φιλότιμο θα σηκωνόταν, ρε φίλε. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση, εντάξει, αυτό τώρα μπορεί να είναι κύριος Αργός και τον Αντάλλο, αλλά δεν. Ναι. Και κάτι άλλο. Ναι. Λοιπόν, δεν θα τα καταστρέψουμε όλα. Δεν θα φέρουμε την καταστροφή, έτσι. Γιατί βλέπω, ακούω υπερβολές. Υπερβολές ακούω, πολλές υπερβολές. Αλλά τι να σε κάνω σε αυτή τη χώρα, άμα πλήρωνες όταν θα έλεγες μια παπαριά, δεν θα την έλεγες, δεν θα σκεφτώσεις να την πεις. Αλλά τώρα επειδή είναι ωραία πρόταση. Έχεις δίκιο, αλλά δεν μπορούμε να μπήσουμε έτσι και τους άλλους οπαδούς ή φιλάθλους που βλέπουμε. Αλλά ξέρεις τι, αυτό γίνεται από το Πανιόνιο. Χάνεις με κατά λάθος, το χάσες το μάτς. Έψε, παίξανε και μπάλα. Στο Χαριλάου από τον ΠΑΟΚ τρως δύο, απαράδεκτο δικό σου μάτς. Πας και στην ΑΕΚ τρως τέσσερα. Πάρε κανένα βαθμό, πάρε δύο-τρεις βαθμούς, ρε παιδί μου. Ναι, να μην γκρινιάζεις τόσο πολύ ο κόσμος. Σε τρεις αγώνες, μηδέν. Και με αντιπάλους, τέλος πάντων. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, τσάου, 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 τσάου. Στην Ισπανία, όπου ο Λομπετέγκι, πώς λέγεται αυτός, ίσα-ίσα έκανε παρέλαση. Σήμερα, μάλλον λέει, παίρνει το αεροπλάνο και φεύγει και έρχεται Κόντε. Κόντε. Οπότε αν ήταν υποψήφιος για τον πάγκο του Άριο Κόντε, νομίζω έρχεται ότι ένας, ναι, ένας μείον. Ένας μείον. Κόντε στη Ρεάλ. Ναι, 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 ναι. Θα παίξει μπαλάρα. Αν παίξει... αρχίζει να παίζει κανένα 3-5-2 Κόντε με τη Ρεάλ, πω από άντε πιάστε. Τρως πεντάρα και χωρίς Μέση. Διαστημική με τη Ρεάλ. Ο Μέση ήταν κάθε και χθες. Λες, μπορούν χωρίς εμένα και το πάνε καλά. Έτσι λέγανε και στη Ρεάλ, μπορούν και χωρίς τον Κριστιάνο. Ναι, αλλά αυτοί το αποδείξανε. Το αποδείξανε με τη Ρεάλ, φίλε. Σε ένα μάτζ, νομίζω ο πιο ευτυχισμένος χθες άνθρωπος του πλανήτη θα ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι, ο επόμενος ο Κόντε, φίλε. Χωρίς Κριστιάνο, γρανάζι δεν γυρνά. Κόντε στη Ρεάλ, φίλε, θα δούμε διαστημικά πράγματα. Διαστημικά πράγματα. Κατά τα άλλα, χθες είχαμε και, μάλλον το Σαββατοκύριακο, είχαμε πρεμιέρα και στο πρωτάθλημα, στο περιβόητο πρωτάθλημα της Football League 2, της Β' Εθνικής, της Football League σκέτο, όχι της Football League 2. Το ξεχάσαμε ότι έχουμε και τέτοιο, φτάσαμε 28 του μηνού για να διεξαχθεί πρώτη αγωνιστική. Ο Ηρακλής μπήκε με το δεξί, όπως μας είπε και ο φίλος μας ο Γιάννης στο ξεκίνημα. Ο επόπτης Παύλα, ιός του ανθρώπου που παίζει τρομπέτα στην Τούμπα, ακύρωσε, λέει, δύο τέρματα του Ηρακλέως. Παρ' όλα αυτά ο Ηρακλής κέρδισε τον Ηρόντο με 1-0. Απόλλων Λάρισας σε Κασιόπη 2-0. Εργοτέλης Απόλλων Πόντου 2-0. Παναχαϊκή Κυνιακός 2-2. Βόλος ΑΕΚ Καραϊσκάκης 7-0. Σπάρτη Κισαμικός 1-1. Και Τρίκαλα Δοξαδράμας 2-3. Την επόμενη αγωνιστική ο Ηρακλής πηγαίνει στην Κέρκυρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έλα, παιδιά, καλημέρα. Και καλημέρα, καλημέρα. Άσχετο λίγο, έτσι. Βεβαίως. Κολάρα του Ρονάλντο την είδατε με την κυβέρνηση. Δεν είδα δεν την είδαμε, δεν την είδαμε. Θα τη βάλουμε να τη δούμε τώρα, γιατί όχι. Πάει να τη δει, πάει να τη δει. Τι δηλαδή έκανε ο Μιξιάρης. Τρελά πράγματα. Τράβησε, φίλε. Κοίταξε, κερδίζει το. Βάζει δύο κόλμα. Με πέναντι το. Ναι. Το πρώτο και το άλλο είναι το σκόρ είναι στο 1-1. Ναι. Τραβάει μια σουτάρα, φίλε, διαγώνια. Κατάλαβα. Και πάει μπάλα εκεί που δεν πάει. Τράβησε τη σκανδάλη και ούτε ο Σούπερμαν την έβγαζε. Ούτε ο Σπάιντερμαν. Δεν την έβγαζε, παιδιά, το Σούπερμαν. Η μπάλα πήρε κάτι τρελά, φάλτσα στον αέρα. Ναι. Δηλαδή, ενώ φαινόταν ότι πάει για τον τερματοφύλακα, ας πούμε. Ναι.
από τα φάτσα έχει αλλάξει, αλλά μιλάμε για κεραυνό, έτσι, ναι. Όχι παθαριστό σούτ. Ναι, ναι, άμα έχει πολύ δύναμη το σούτ, παίρνει φάλτσα από τη δύναμη. Κάνει κάτι ναι, κέλ στον αέρα. Και ήταν σε διαγώνια, έτσι, και πάει να παίρνει στο απέναντι παράθυρο η μπάλα και μπαίνει. Ούτε ο Πασχαλάκης το έβγαζε δηλαδή αυτό. Μάλιστα. Δεν το είδα. Είναι παίκτης, είναι παίκτης γουίνερ, είναι παίκτης. Ό,τι ομάδα και σε όποια ομάδα και να πάει, ναι, θα ετοιμάσει να κερδίζει. Η Γιουβέντους θέλει να κερδίζει, αλλά τα μεγάλα, τα πολύ μεγάλα μάτια και πρόσφατα. Εντάξει, μόνο εδώ μόνο στην Ελλάδα, ας πούμε, καθόμαστε και λέμε: Έλα, βρε τώρα τι τίκα ο Ρονάλντο και τέτοια. Τον είδα τον Αλέτη. Μπορεί εδώ η μπαλαδόφα τη μεγάλη. Τον είδα τον Αλέτη. Ελλάδα, ο Ρονάλντο 37 χρονών, Στέφανε και Μπάμπη. Και θα τον κράξουν, γιατί δεν τρέχει μέσα στο γήπεδο. Βρε τώρα! 42 θα μα παίζει αυτό. Βρε και τώρα να έρθει, α πούμε, θα λέγανε: Έλα, βρε τώρα τσιγά τώρα, αν δεν ήρθε να πάρει τα ένσημά σου και το έτσι και τα αλλιώ. Και το μαλί σου και το αυτό σου και χίλια δυο. Εγώ πάντω θα βάζα 10 ευρουλάκια για κατάκτηση στην Ελλάδα. Βάλτε τον φίλε Γιούβε φέτος, τον είδα στη United και τρόμαξε τη Juventus με αυτή την κόντρα που παίζει. Τι φωτοβολίδε είναι αυτοί, πώ φεύγουν έτσι. Δεν είναι η Ελληνικότητα. Η μπάλα την εξαφανίζανε, Στέφανε, και την εμφανίζανε όποτε θέλανε. Ναι, ρε φίλε. Μάλιστα. Κυριολεκτικά εξαφανιζόταν και εμφανιζόταν η μπάλα. Το φοβήθηκε. Έγινε. Καλημέρα, καλημέρα. Την μπάλα και Κριστιανό Ρονάλντο μαζί του φοβήθηκε το μάτι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, στη Βασιλιά. Στεφανέ μου, γιατί ξυπνάς αργά τώρα. Δεν μου λες γιατί. Αριανάκι μου. Έχω βγάλει μπάτ με τραγουδάκι. Θα σε κόψω σαλιάρι. Τι τραγουδάκι έχεις βγάλει. Έχω βγάλει και μεταξύ, το έχω βγάλει ξέρεις και που το τραγούδισα. Άμα σου πω. Πού. Στη φρεγάτα του Ισπέτη Στεφάνου. Ποια φρεγάτα, τι δουλειά έχεις εσύ στη φρεγάτα. Όχι, μη μας κόβετε το Φωτιάδη. Μας πολεμάει εδώ το σύστημα. Κόπη, έπεσε γραμμή. Επηγόντας να ξανατηλεφωνήσει το 2310. Δεν ξέρω, Μπέλχα, να σου τα τελευταία. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τελειώσανε τώρα. Με το Σπέτσες να φτάκει να το παίξει το F4. Τι δουλειά μπορεί να έχει τώρα αυτό στη φρεγάτα. F4-52. Πού έμαθε την Σπέτσες στο F4-52. Μάλιστα. Στην Γάμα Εθνική χθες, μάλλον και το Σάββατο, εμείς φάγαμε μέσα στην έδρα μας. Χάσαμε να πούμε να φύγουν όλοι τώρα ξαφνικά. Ποια είναι αυτή η ρεση, πού είναι αυτό το χωριό τώρα, ξέρεις από ποιους χάσαμε. Πώς λέγεται, Κεραυνός Πέρνης. Ποιος έλα μου ντε, ποιο είναι, τι είναι ο Πέρνης τώρα. Πέρνης, με έψιλον, Πασαραϊκός Κεραυνός Πέρνης 1-2. Αν ξέρει κάποιος τι είναι αυτός ο Πέρνης, να μας βοηθήσει και εμείς τι χωριό είναι που βρίσκεται, γιατί δεν έχουμε. Πέρνη είναι στην Καβάλα τώρα, εδώ το Google. Δεν έχω ιδέα. Ένα τέρμα τζιπερνής. Ναι. Άδικη ήταν όμως, λέει, και παράπονα από τη διαιτησία. Εντάξει, θα το υιοθετήσω. Άλλοι μας φάξανε. Ναι. Απόλλων Παραλιμνίου, Άρης Αβάτου 1-1. Αλέξανδρος Κιλκής, Αετός Ορφανού 1-2. ΑΕ Καλαμπακίου, Εθνικός Ιδεροκάστρο 1-0. Έστος Χρυσούπολης, ΑΟ Καβάλας 3-2. Εθνικός Αλεξανδρούπολης, ΠΑΟ Κοσμίου 2-0. Ορφέας Ξάνθης, Ασπίδα Ξάνθης 4-0. Και στο δεύτερο όμιλο εδώ της ευρύτερης περιφέρειάς μας, ΠΑΟ Κουφαλίων Βέρεια 2-2. Ολυμπιακός Κιμήνων Άρης Παλαιοχωρίου 0-1, Μελιτέας Αλμοπός Αριδαίας 0-3, Αγροτικός Αστέρας Απέλαγκα 1-0, Εδεσαϊκός Πότηρηλιας 4-1, Γιάννητσα Ερμής Αμιντέου 1-0 και Νίκη Εγκαθιάς Μακεδονικός 1-1, γιατί πρωτάθλημα δεν είναι μόνο η Super League, εντάξει είπαμε μόνο πολύ βέβαια το ενδιαφέρον. Με Βιερίνια σήμερα ο ΠΑΟΚ στην αποστολή για το μάτς με τον Παναθηναϊκό, εκτός έχει μείνει ο Καρέλης και τη θέση του την έχει πάρει ο Ακπόμ στη σημερινή αποστολή. Εντάξει, ίσως τώρα να. Για να το δούμε αυτό, να 19 χρόνια από Arsenal. Δεν είναι 19, ρε, όχι, εντάξει. Είναι, έκανε. 19 ήταν όταν πήγε στην Arsenal. Όχι, ο Ακπούμ πρέπει να είναι 23-24. Πολύ είναι, άμα είναι 23-24. Είναι, μικρό είναι. Ναι, ρε, η Πασχαλάκης, Μάτος, Τόσκα, Βιερίνια, Βαρέλα, Κρέσπο, Κάνιας, Βέρμπλουμ, Σάχο, Φέλκα, Ντουρί, Πέλκα, Μπίσεσβαρ, Λιμνιό, Σουάρντα, Ζαμπάκμομ και Πρίγιο Βίτσο. Χατσερίτη, που είναι μέσα, δεν το βλέπω. Hey, Ρασβάν, κάνε λίγο τον. Δεν το βλέπω στην αποστολή. Βγάλε λίγο το Κρέσπο να πάρει καμιά ανάγκη. Με τον Μάτωση και θα σε κλατάρουνε. Δεν έχει άλλου. Δεν έχει άλλου. Αφού πήρε μεταγραφή και η μεταγραφή μάλλον θα μα κουνήσει το. Σε πάω γανά στο περάκι καλό. Έχει το περάκι. Και τον Βέρμπλουμ μαζί με τον Βαρέλα. Βάλτο να ξεκούρασε το Κρέσπο. Βάλτο Βέρμπλουμ αφού δεν μπορεί να παίξει τα χάφ. Μπορεί να είναι. Τελικά να. Βάλτο να εκεί πέρα γιατί τα λεφτά που έριξε, βάλτο να εκεί πέρα πίσω. Να πάει πίσω και να αλλάξει και να αναπροσαρμοστεί. Και το Μάτωση τώρα δεν ξέρω όμω τι αντικαταστάτη. Ποιον έχει για να ξεκουράσει λίγο Μάτωση εκεί.
Έχει τον επόμενο, το επόμενο σου δεξί μπακ τη επόμενη πενταετία. Λέγεται Λιμιό. Το λέω από τώρα. Λιμιό. Και αυτό έχει να εμφανιστεί. Τον έβαλε και μπροστά, αλλά τρέχει πολύ το παιδί. Να ξέρει, είναι το επόμενο δεξί μπακ τη πενταετία του ΠΑΟΚ. Νωρίτερα για του φίλου τη Αμερικανική Καλαθόσφαιρα, τρία παιχνίδια τα ξημερώματα. Dallas Mavericks, Utah Jazz 104-113. Oklahoma City Thunder 117-110. Los Angeles Clippers 136-104. Σήμερα για την Basket League δύο παιχνιδάκια. Ο Άρης υποδέχεται τον Ολυμπιακό στι 5 η ώρα στο Nick Gallis Hall και ο Παναθηναϊκός το Ρέθυμνο το Σαββάτο. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε από τον Χολαργό, αν είναι δυνατόν ο Χολαργός, εκεί που έμενε ο Κόλκας παλιά, ο οποίος... Ναι, ναι, για τους πώς παλιούς. Πώς το λέμε και το παίχτη τον... Το είμαι ποιον? Δεμέναγας. Δεμέναγας ρε φίλε, σε παίχτη. Πώς λέμε, δεμέστιχα. Δεμέστιχα, δεμέναγας. Ναι, βέβαια, βέβαια. Χολαργός ΠΑΟΚ 74-68. Προμηθέας ΑΕΚ 79-69. Η ΑΕΚ φέτος και αυτή δεν πατάει καθόλου καλά. Ναι. Προμηθέας, ο οποίος έχει γνωρίσει την προηγούμενη αγωνιστική τη συντριβή από τον πάγκο μες στο παλατάκι. Κίμι Περιστέρη 56-87. Το Περιστέρη εντυπωσιάζει με το ξεκίνημά του. Λαύριο Πανιώνιος 90-60. Ο Πανιώνιος, ο οποίος έχει κερδίσει τον Άρη, έφαγε μια τριαντάρα στο κεφάλι. Και Ήφαιστος Κολοσσός. Συγκρούστηκαν τα νησιά, η Λίμνος με τη Ρόδο 82-76 για το. Τελείω, είπαμε, είμαστε άρρωστοι. Ήφαιστη την επόμενη αγωνιστική. Κολοσσός αντιμετωπίζει τον Άρη. Μάλλον ο Άρης εκτός έδρας παίζει με τον Κολοσσό και ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Κίμη για το πρωτάθλημα της Basket League. Έχει και αυτή την εβδομάδα και ευρωπαϊκά παιχνίδια και τέτοια. Δεν έχουμε Champions League, αυτά ιστορίες. Στη Λίμνο, μήπως επειδή έχει καμιά 3-4 χιλιάδες στρατό, πήραν από εκεί παίχτες τίποτα έτσι που ασχολούνται με τον μπάσκετ, φτιάξαν τόσο πολύ ομάδα. Όλο που είναι πιθανό έτσι για το χαβαλέ να παίζουν. Στρατευμένοι οι ποδοσφαιριστέ. Όπου έχει στρατόπουλοι, έχει καλές ομάδες. Τότε να το κάνω Τσεσεκά Λίμνου, η ομάδα του στρατού, ας πούμε, να είναι. Ξέρεις, τι βρίσκουν διέξοδο αυτοί εκεί πέρα οι στρατιωτικοί. Εντάξει, στρατιωτικός τώρα που να μου πεις. Σε νησί κιόλα, να ξέρεις. Και τι θα κάνεις. Εγώ πήγα στη Σάμπο και παίζαμε κάτι 5x5 διαστημικά. Τε μπελχανάδες δηλαδή. Στρέχανο μου, άρεσε να πούνε. Σαλονίκη με ρεσερά. Καλημέρα στη γραμμούλα μα. Άντε, σε περιμένουμε για να κλείσουμε. Άντε, ρε. Έλα, τώρα το κάνουμε αύριο το πρωί. Το αύριο το πρωί τώρα. Μικέ τα ματάκια που λέει. Το τραγουδάκι, ναι. Αύριο το πρωί, μην το κάψουμε τώρα 7 παρα 8 παρα 4. Έχει μπει στο 87 τώρα να πω τώρα. Γιατί όχι, να πάρεις, γιατί να μπει μέσα να σκοράρεις και να πάρεις να φέρεις το μεγάλο διπλό εδώ στο λόγο επειδή από την άλλη. Αλλά άντε. Το ξέρω, ήδη το έχω κάνει και με βιντεάκι. Κάνει για αυτό το λόγο επειδή λείπει ο Ρογκάνο. Αύριο θα μας βγει πιο νωρίς για να έχουμε εδώ πέρα να κριτικάρει ο κόσμος. Φυσικά, γιατί μου λείψατε πάρα πολύ. Και εμείς, αγόρι μου, κουμπαράκι, κουμπαράκι, παλιά. Άμα βγει πιο νωρίς, θα σου δώσω και 7 λεπτά στον αέρα ολόκληρα. Ναι. Αλλά τώρα πες κουμπαράκι μου. Ελλάδα έχει ταλέντο, θα το κάνουμε αύριο. Το σε πείραξε χθε και είχα την κουδούνα και δεν μπορούσα να πάρω. Έκανα λίγο σάλια λίγο στη τηλεόραση, έπρεπε να το παίξω λίγο σκληρό σε χθε. Ξέρω, γόρι μου, αλλά. Μην τρομάζει. Ας ερχόταν αυτός με τους 300. Ποιος θα έρθει, ρε. Εγώ είμαι 12-3 στο στρατό. Θα φέρω φωτιάδι με 5.000 Ούγγρου από πίσω. Έκανε παρέλαση χθε. Έκανε παρέλαση. Παρέλαση έκανε. Όχι, πήγα στη φρεγάτα πάνω στην Ήδρα. Τι, ναι. Σε ποια Ήδρα, πήγες στην Ήδρα το νησί. Ήδρα ή Σπέτσης ήταν τελικά. Η Σπέτσης και Λοσινόμενο. Ναι, εντάξει, κατάλαβα. Στην Πάρο και στην Άξο. Δεν μπορεί. Οπουδήποτε. Καλά να είναι νησιά αυτά, ωραία κοντινή περίοδο. Νησιά, ρε, σημασία. Μόλις με είδε ο ένας κυλευτής με τίσεις, λοσινοβίλακας. Λες τι είδατε, λόγω στον εγώ ανέβω στην φρεγάτα, λόγω να τραβήξω μερικά πλάνα. Ναι. Εκτός από τον μπάμπι μου, ναι. Βγήκα με το Απόλλωνα του πόντου. Την πλούζα, την έβαλα εδώ μπροστά. Ω, Απόλλωνα. Τα μαζέψαμε όμως, χάσαμε τον Εργοτέλη. Α, τι γίνεται εκεί. Πειράζει, να κάνεις. Όχι με κάπα 20 πέσεις. Σωστός. Α, ενημερωμένος. Μάλιστα. Αύριο λοιπόν σε περιμένουμε τραγουδάκι. Θα ρουφήξει από λάκι. Ακούει, μέσα στη μήνυμα ακούει. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας την τελευταία. Έλα ρε Μπατμέν. Έλα αγόρι μου. Βάλε ρε να το τάμπρε να ανέβουμε. Θα βάλουμε τώρα που κλείνουμε. Αχ, θα σου έλεγε τραγούδι τώρα. Αύριο σε θέλω δυνατό, θέλω να ετοιμάσεις ποτ πουρί. Αύριο θα τραγουδήσουμε. Εντάξει. Θα τραγουδήσω φωτιάδι. Ναι. Όχι, δεν θα είναι στην εκπομπή, αλλά μας υποσχέθηκε ότι θα τραγουδήσει. Ο Ρόντο θα πάρει από κάτω. Θα τον καλέσουμε γι' αυτό. Ναι. Αύριο Ελλάδα έχει ταλέντο. Άντε να επιστρέφουμε. Θα κάνω ένα remix καλό. Θέλω τα δικά σου τα remix για να τα απομονώσουμε.
και να τον εμβολιάσει. Έγινε. Αφιερώνω τον Τότα Πρέζ. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έτσι λοιπόν θα αποχωρήσουμε κι εμείς με τον ύμνο πλέον της εκπομπής. Κανονικά. Χάλι το θέλω, χάλι. Κανονικότατα. Λοιπόν. Ωραία, χαλιά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση, τη συμμετοχή εκούσια και ακούσια. Θα παραδώσουμε σκυτάλι στον Κωστίτο Τσατσαρό. Μέχρι και τις 10 η ώρα θα σας κρατήσει συντροφιά εμείς. Για πάμε, λέμε ζούμου σου. Αύριο, αύριο ξανά εδώ. Ετοιμάστε τραγούδια αύριο. Φεύγω Θεσσαλονίκη και εγώ στο Μακεδονία. Μην έχουμε τίποτα άλλο. Μην έχουμε τίποτα άλλα τραγούδια, βέβαια. Εντάξει, πάμε.